στις ταινίες μου δεν με ντουμπλάρισαν ποτέ. Τις πολεμικές τέχνες πρέπει να τις ζεις. Σήμερα βλέπω τους μαθητές μου να κάνουν translocation. Ένα μυθικό κόλπο που αψηφά τους νόμους της φυσικής. Ποιος σωστά μάθε αυτά? Πάντως, όχι εγώ. Sony PlayStation. Τέρμα τα παιχνίδια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ και σήμερα ένα πολύ εορταστικό, δυνατό πασχαλινό αφιέρωμα, Κυριακή του Πάσχα, χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη, θα σε πιούν από το πάνω του καθώς. Να είστε καλά όλοι με υγεία. Αφού φάγαμε εδώ πέρα. Το καλύτερο, ναι. Μας έφαγε ο Αρνή ο Γιάννη. Μας έφαγε ο Γιάννη στο Αρνή. Όχι προλάβει. Μας έφαγε ο Αρνή στο Γιάννη, ανάποδα. Εύχομαι παιδιά πάνω απ' όλα υγεία και χαρά στις οικογένειές σας, στους αγαπημένους σας, στους φίλους σας και εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν σήμερα που έχετε δει σε αυτό το επεισόδιο. Να είστε σίγουροι ότι θα δείτε και θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και να ξεκινήσω να παρουσιάσω τους φίλους εδώ που μου κάνανε τιμή και ήρθανε σήμερα. Όπως βλέπετε εδώ για... έχει γίνει κλασικό σε αυτό το κανάλι, το κανάλι των συλλεκτών, της συλλογής και τα λοιπά, με Retro Console Video Games, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο, με Retro Consoles ασχολούμαστε μόνο εδώ και... Εντάξει, ασχολείσαι και με τίποτα άλλο, μην είναι... Όχι, είναι ωραίο να ασχολείσαι, να είσαι καλό σε ένα όσο μπορείς. Focus, αυτό, αφοσίωση. Έχουμε λοιπόν εδώ πράγμα, πολύ πράγμα όπως βλέπετε, από περιοδικά, από κονσόλες, αξεσουάρ, παιχνίδια και να ξεκινήσω αριστερό στροφά την παρουσίαση, λοιπόν, Βασίλη. Αγόρι μου, ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ, μεγάλη σου φίλε. Το Βασίλη, για όσους, δεν νομίζω κάποιος να μην το ξέρει, αλλά για όσους δεν ξέρουν, γιατί μπαίνουν και πολλοί νέοι φίλοι στο κανάλι, είναι ένας, θεωρούμε, στο top 5 συλλεκτών στην Ελλάδα. Top. Σίγουρα, δεν μην πω το top 3. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω. Έχουμε κάνει room tour επεισόδιο παρουσίαση πριν από 2 χρόνια και με τον Βασίλη έχουμε κανονίσει να κάνουμε κάτι άλλο, μια έκπληξη θα το δείτε σύντομα. Εντάξει, πολύ μεγάλος balance της συλλέκτης θα πω. Μαζεύει απ' όλα. Στο ρετρό, έτσι. Στο ρετρό, ναι, αλλά δεν είσαι ρε παιδί μου μόνο Nintendo. Όχι, είμαι τα πάντα όλα. Είναι τα πάντα, είναι αυτό. Αυτό το αγαπώ. Έτσι. Αυτό είναι που λέμε το balance, αλλά... Καταλαβαίνουμε πάνω κάτω. Θα δείτε με τον Βασίλη θα κάνουμε κάποια πραγματάκια ωραία. Εντάξει, την αφεντιά μου την ξέρετε. Ο κύριος Γιάννης εδώ. Εγώ δεν ήθελα να είμαι εδώ, αλλά μου είπε για το αρνί και ήρθα. Ήρθε μόνο για το αρνί, ο Γιάννης, για το αρνί, το Kinder. Μας το είπε το Kinder τότε, έτσι. Και τι είχε μέσα? Super Mario. Τώρα είναι αδιάφορο. Τα puzzle. Εγώ μικρός είχα να πάρει ο Kinder, εγώ είχε μέσα κάτι κατασκευές και πετύχανα πάντα ή puzzle ή τον Grimmiar από τα Strumpf. Και οι άλλοι βγάζαν κάτι δεντρός που τα ψευδολογούσαν. Εντάξει, ναι, εγώ κάτι άκυρα είχα πετύχει ποτέ, όχι ότι έπαιρνα και πολλά. Έτσι. Θάνος, εντάξει, με τον Θάνο είδατε και το επεισόδιο που κάναμε, το τελευταίο επεισόδιο που κάναμε με τον Nintendo 64 που αγαπήσατε πάρα πολύ. Εντάξει, ο Τόνος το. Ευχαριστούμε, παιδιά. Το είδαμε στα σχόλια, πήρε και εσύ πολύ καλά σχόλια από το κοινό, σ' αγαπάει. Καναλάρα πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά και άλλο Θάνος από εδώ. W. Τον ξέρετε και αυτόν τον Θάνο. Ναι. Έχουμε κάνει επεισόδιο Beat 'em Up Games πριν από 1,5 χρόνο με τον Γιάννη αφιέρωμα. Ο Θάνος είναι, θα το πούμε γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι pro player. στα Beat 'em Up παιχνίδια. Έχει κατέβει σε διαγωνισμούς, έχει πάει Αμερική, έχει πάει Αγγλία, Ιαπωνία, Ευρώπη. Ναι, κόψει. Διάστημα. Έχει βάλει πολλέ φορέ. Έχει νικήσει τον Τζιν Κατζάμα. Τον Τζιν Κατζάμα, τον ίδιο. Και να παλεύουμε Darth Vader. Και παίζει και Street Fighter τώρα το 4, παίζεις το 5. Street Fighter το 5. Το 5, το 5. Φανατικά μου. Είναι φανατικός. Έτσι. Και γούσταρα να έρθει και εδώ σήμερα και ο Θάνος. Έχουμε μαζευτεί εδώ λοιπόν, παιδιά, σήμερα που καταλάβατε, να μιλήσουμε για τις αναμνήσεις μας, τις εμπειρίες μας και τις συλλογές μας σχετικά με το PlayStation 1. Πώς θέλει να το πάμε, ρε Μαγιές, να πούμε λίγο τι έκανε το PlayStation 1. Ναι, κάνω μια αναφορά έτσι. Πώς έπαιξε μπάλα. Ναι, για το θρύλο του PlayStation. Εντάξει, τώρα θα το ξέρουν οι πιο πολλοί. Βγήκε το 94 Ιαπωνία Χριστούγεννα, ναι. Δεκέμβρη. Ευρώπη και Αμερική Χριστούγεννα το 95. Εντάξει, στην Ελλάδα άγγιξε λίγο 96 και πιτά. Είχαν έρθει κάποιες κονσόλες κοντά. Ναι, ήταν επανάκριβες. Θυμάστε τώρα κάτι τιμές παρασαγωγές. Κάτι 400.000 ναι, μέσα, ναι, κάτι τέτοια θυμάμαι. Να σημειώσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση η Sony με βιντεοπαιχνίδια πιο πριν. Ναι, θα το λέγαμε κάποια φορά. Είναι μεγάλο κομμάτι. Εγώ τα μιλάω. Εντάξει, ρε Γιάννη, κατέστρεψε την παιδική σου ηλικία. Παιδικά τραύματα. Έχει παιδικά τραύματα. Το άθλιο μηχάνημα. Αυτό να πούμε όμως είναι ότι Γιάννη από τότε, από μικρό. Από έφηβος, λάθος. Ό,τι ήταν η εποχή του, ναι. Ναι. Αφού δεν κατέληψε το Sega Saturn. Βγήκε μετά το Saturn.
Όχι, το Σάββατο ή όχι, όχι, κοντινή περίοδο. Τώρα, πολύ άμα μιλήσουμε για μήνες, ένα μήνα. Ναι, νομίζω στο μήνα. Τώρα, παιδιά, νομίζω ένα τετράμινο είχε το Σάββατο βγήκε πιο πριν. Σε Ιαπωνία τώρα μιλάμε, έτσι. Νομίζω ξεκινήσαμε με ένα μήνα διαφορά. Πρώτα βγήκε το Σάββατο, νομίζω, και μετά βγήκε το PS1. Αλλά εντάξει, μικρή διαφορά, ρε παιδί μου. Εδώ ήταν μαζί. Εδώ ήρθαν μαζί, ναι, ναι. Αν και στην αρχή νομίζω ήρθε πρώτα πάλι εδώ το Σάββατο πρώτο. Πρώτο ή όχι. Παρασκευή μαζί ήρθανε. Μαζί. Δηλαδή με αστείες μέρες. Ναι. Οι πιο πολλές μνήμες είναι και τα δύο στο ράφι. Τώρα ποιο ήταν πριν και τέτοια. Λέμε, ξέρεις το κάτι το παραπάνω. Ναι, εντάξει, πες εσύ που πες. 102 εκατομμύρια πωλήσεις. Lifespan ζωή, διάρκεια 1994 με 2006. Παρότι είχε βγει το PS2, συνέχιζε να βγάζει μέχρι το 6. Το επίσημο, γιατί ανεπίσημο, μέχρι το 10 υπήρχε το ράφι. Ακριβώς, ακριβώς. Και θυμάμαι εγώ σε σούπερ μάρκετ να βρίσκω παιχνίδια σε καλάθια PS1. Να κάνω πακετάκια. Ακριβώς. Κάτι τώρα σκουπίδια παιχνίδια, γιατί τις πλάκες έχει καλά. Τα καλά τα παίρναν άλλοι, ξέρω εγώ. Ναι. Τι άλλο, έβγαλε περίπου 7.500 παιχνίδια. Συνολικά για όλα συνολικά για όλα τα ρίτσους, πάρα πολύ μεγάλη τίτλη. Έτσι, δεν πατάσεις. Αυτό. Ναι, ναι. Είχε πολλά σκουπίδια. Αλλά είχε πολλά διαμάντια, εντάξει. Σκουπίδια! Rise of the Robots. Rise of the Robots. Αγαπημένο παιχνίδι θα είναι αυτό. Αγαπημένο σκουπίδι. Αγαπημένο σκουπίδι. Έβγαλε τρία design κονσόλας. Κάποιοι ίσως να πούνε τέσσερα με το NetYarrow στο μαύρο το PlayStation. Αλλά δεν το έχουμε εμείς εδώ. Δεν ήμασταν debugger το ράμα της τέσσερα τότε. Δεν είχε κυκλοφορήσει για το ευρύ κοινό. Ναι. Οπότε ουσιαστικά τα designs είναι τρία με κωδικές ονομασίες SCPH 3000, 5000, 7000. 2000 έβγαλε το PS1 που το έχουμε και αυτό εδώ. Όλα τα έχουμε και με κουτί. Ήταν το mini πριν τα mini. Ήταν ακριβώς, όπως το λέει καλά, το mini πριν τα mini. Ένα μηχάνημα που έβγαλε πληθώρα αξεσουάρ, παιδιά. Original, third party. Τι να πούμε τώρα, το PlayStation 1 ήταν κάτι που ήρθε, έκανε τον κυκλώνα του και μετά έγραψε μια δικιά του ιστορία. Γονάτισε τις δύο κρατές εταιρείες. Αυτό, δηλαδή. Αυτό. Θες να πεις το story που ξεκίνησε με το PlayStation ή όποιος γουστάρει, δηλαδή με το Super Nintendo, το story. Λοιπόν, στην αρχή η Sony, οι πρώτες γραφές ήταν που είχε το στούντιο που έγραφε κάποια παιχνίδια. Γνωστά για το Mega Drive, Super Nintendo, δηλαδή είχε μια εξοικείωση με το Video Games. Και πλησιάζει η Nintendo αρχικά. Προχωρήσαν σε συμφωνία, δεν ήταν στα λόγια μόνο. Δηλαδή είχαν βγει τα πρώτα Mark 1 που λέμε και τα λοιπά. Και ξαφνικά η Nintendo αποφασίζει, αποειδοποιείται δηλαδή, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι, είπε. Έγινε απότομα. Πολύ απότομα ότι ξέρετε κάτι, θα πάμε με τη Philips. Ναι. Δεν θα συνεχίσουμε. Και ήταν πολύ ταπεινωτικό για τους. Η Ιαπωνία, τώρα το ένιωσα ένα ταπεινωτικό. Ναι. Να σε αδειάζουν ενώ έχεις προχωρήσει και είσαι ένα βήμα πριν την παραγωγή. Έκανε κουβέντα μετά και με τη Sega, η οποία όμως εκ των πραγμάτων είχε το Mega City, δεν μπορούσε να κάνει. Είχε ήδη κάτι στην αγοραδικό της. Ναι, δεν χρειάζονταν να βράζει Sony. Και εγωιστικά και σαν βεντέτα κριτική δηλαδή, ξεκίνησαν να παράγουν τη δικιά τους κονσόλα. Ναι, το οποίο θυμάμαι στα περιοδικά τότε, από Almanaco, από Game Pro, από Gamer, από User, από Pixel, τις πρώτες αναφορές για ένα μηχάνημα 3D που θα έρθει και θα τα ισοπεδώσει όλα. Θα τα η αλήθεια είναι, στον τύπο πάντα το εκθεάζανε το PlayStation. Ήταν το αγαπημένο τους. Πάντα, πάντα. Είχε πολύ βαρύ όνομα η εταιρεία με τις τηλεοράσεις και με τα ηχοσυστήματα και με το Walkman, δηλαδή ήταν βαρύ όνομα. Είχε, αλλά στο gaming δεν είχε τίποτα, ήταν αυτό αρκετό. Ναι ρε φίλε, άξιστη. Εγώ θυμάμαι ότι δηλαδή, με το που μπήκε η Sony, δηλαδή όταν είδα εγώ το PlayStation πρώτη φορά, μου φάνηκε ότι είναι κάτι σοβαρό ρε φίλε, δηλαδή ας πούμε κάτι, πώς το λένε, το 3DO ας πούμε, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα που ήταν εκείνης της εποχής, εγώ δεν τα είχα ακούσει ποτέ. Και μετά βγαίνει η Sony και γίνεται ο χαμός, ξέρω εγώ, με τον Play. Ναι. Εγώ νομίζω ήταν και θέμα προώθησης, προωθηθόταν πολύ. Σίγουρα στο δηλαδή, marketing η Sony δεν είχε αντίπαλο ποτέ, γενικά. Είχε πολύ marketing, καλό marketing και έδινε χρήματα. Ναι. Και συνεχίζει να έχει, η Sony πάντα ήταν top στον τομέα αυτό, marketing. Και βλέπουμε αυτά λοιπόν με τα πρώτα περιοδικά, πρώτες αναφορές, ότι θα έρθει, ότι θα τα τσακίσει όλα. Εντάξει, και μετά άρχισε να μπαίνει στη ζωή μας. Τώρα εδώ ερχόμαστε εμείς κάποιοι τύποι, οι οποίοι τότε ήμασταν όπως εσείς οι περισσότεροι που με παρακολουθείτε σχεδόν οι συνομήλικοι. Ήμασταν όλοι έφηβοι, κάποιοι λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι. Ξαφνικά κάποιοι είχαμε πάρει Saturn, ο Γιάννης. Εγώ είχα ακόμα συνεπίστηκαν. Εγώ είχα ακόμα Mega Drive, Super Nintendo, Jaguar,
Master System και αυτά. Και Skyrim, παιδί μου, το PlayStation. Θυμάμαι την πρώτη του εικόνα, το κουτί, παιδιά, εμείς να πούμε εδώ ότι έχουμε τα τρία από τα τέσσερα κουτιά. Σαν κονσόλες τώρα τις έχουμε όλες, θα τις δούμε μετά στο επόμενο σημείο του βίντεο που θα δούμε όλα τα πράγματα από κοντά κτλ. Μας λέει το πρώτο κουτί που βγήκε που λανσαρίστηκε, το 3500, ξέρω εγώ το μοντέλο. Αυτό ήταν πολύ απλό. Ένα απλό κουτί ήταν το πρώτο. Ένα απλό κουτί, θυμάμαι demo παίζει, είχε το πρώτο. Είχε demo, ναι. Γιατί εγώ πήρα το δεύτερο μετά. Θα τα δούμε βέβαια το DualShock. Εσύ πήρες, Γιάννη, το πρώτο. Το δεύτερο. Αυτό δεν αυτό. Βασικά, πρέπει αυτό να είναι το 1,5 αυτό. Ό,τι και να είναι. Το θέμα εγώ είναι. Εγώ για πρώτο το είχα, αλλά. Ναι. Το βλέπεις και λες πού είναι το PlayStation. Έχει ένα αχνό εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δεν έριχνε το προϊόν του πάνω στο κουτί. Ναι, αλλά ίσως αυτό ήταν και η μαγιά του, έτσι. Ναι. Και αυτό τράβηξε και το ενδιαφέρον. Δείχνει ότι έχει τα DualShock Controllers, οπότε πιστεύω ότι ήταν κάποια έκδοση αφού βγήκε τα DualShock. Αυτό σίγουρα είχε, αυτό. Είχε το κανονικό control. Αλλά κανονικό. Μάλλον πρέπει να ήταν η φάση που θα έβγαινε και οπότε το είχε διαφημίσει εδώ πέρα στο πλάι. Ναι, και το DualShock που το είδε πριν ο Θάνος και μας το πανέφερε. Ναι, ισχύει. Έχει από Παράπα, The Rapper, Final Fantasy VII, Nightmare Creature, Τζιμπολί, Tomb Raider 2, τέτοια περίοδο ήταν. Formula 97, οπότε παίζει να είναι κουτί το 97, γιατί αυτό παιδιά είναι κουτί το 98. Ναι, ναι. Είναι ενδιάμεσα, αρχές 98 και μετά πήγε εκεί. Ναι, ναι. Είναι περίπου όταν σταμάτησε η Sega να βγάζει παιχνίδια στο Sega Saturn. Κάπως έτσι. Τι να πώς θα το ξεκινήσουμε, αναμνήσεις τώρα ο καθένας, πώς το ζήσαμε, πώς το συνεχίσαμε, να πούμε μετά έτσι και διάφορα αστεία σκηνικά. Θα πω πρώτα εγώ που θα είμαι σύντομος. Α, θες να πεις πρώτος. Το μισούσα. Ήθελα να καταστραφεί. Ναι, αλλά το πήρες. Το πήρα. Αλλά το πήρα, αλλά ξαγνώμη. Ναι. Το πήρες και πήρες και πολλά παιχνίδια. Είναι σαν μια δουλειά που λες ότι ξέρεις κάτι, βλέπω τη δουλειά τη μία και λέω εκεί θα περάσω καλά και έχει, πώς το λένε, δυνατότητες να γίνω και διευθυντής, ξέρω εγώ. Και βλέπεις το άλλο και λες εκεί θα καταστραφώ. Και πηγαίνεις στην άλλη και κλείνει και βλέπεις την άλλη και γίνεται κολοσσός, ας πούμε. Κάτι τέτοιο έγινε με τη Sega και τη Sony. Μετά αφού ήμουν άνεργος, ας πούμε, πήγα στην άλλη. Έτσι, πήγες να κλαφτείς. Κάπως έτσι. Κοίταξε, έβγαλε τίτλους. Στην αρχή δεν είχε καλούς τίτλους στο PlayStation. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Εντάξει. Δεν είχε. Εγώ όταν είδα το Ridge Racer, ξέρω εγώ, και ποιο άλλο τώρα να σου πω. Το Air Combat Distraction Derby 1, για μένα ξέρω. Air Combat ήταν και εγώ το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα. Ναι, ακριβώς το πρώτο. Έπαθα σοκ εγώ τότε από τον Jaguar που παίζα Cybermorph. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Πολλοί δεν είχαν τη 16-bit εποχή, δεν την έπαιξε πολύ η Ελλάδα. Ισχύει αυτό. Ναι. Δηλαδή κράτησε πολύ λίγο αυτή η τέτοια. Και τώρα όλοι ήμασταν στο 8 έτσι. Και ξαφνικά βλέπεις αυτό εδώ. Ναι, κόλλησε, ναι, κάθετε, ναι, ναι. Η εμπειρία μου, ας πούμε, κόλλησε άσχημα. Ναι, ναι. Και ξέρω ότι πήγαν και πολλά άτομα από 8-bit πήγαν κατευθείαν σε PlayStation. Πολύ, ναι. Όπως και εγώ. Ναι, δηλαδή το Mega Drive και αυτά ή το Super Nintendo το παίζα από εδώ και από εκεί που το είχαν ένα-δύο παιδιά. Δεν είχαν πολύ. Ναι. Ενώ Master System σχεδόν είχε όλη η Ελλάδα, έτσι. Αυτό. Και εγώ το 96 πήρα μαζί Master, Mega Drive και Super Nintendo. Και Jaguar είχα πολύ. Από την εφημερίδα. Έλα, Jaguar, για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Γιατί γαμάει το Jaguar. Δεν νομίζω. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει ζήσει αυτήν την εποχή είναι, γιατί τώρα βάζουμε ένα emulator για παράδειγμα ή μια φυσική κονσόλα και λέμε πω τα παιχνίδια δεν παίζονται. Τι 3D είναι αυτό. Τότε παιδιά ήταν πρωτόγνωρο το 3D. Αυτό. Ναι. Και δεν μπορούμε να το αναπαράγουμε τώρα να το δείξουμε στον κόσμο. Δεν μπορούσε να το νιώθαμε. Να το χωνέψει το μυαλό μας ότι αυτό γίνεται. Αυτό ισχύει. Τώρα φαίνεται παροχημένο, αλλά ήταν πραγματικά εξέλιξη. Εγώ δηλαδή όταν έπαιξα Grand Turismo πρώτη φορά και τα παλιότερα παιχνιδάκια που έπαιζα τώρα ήταν κάτι. Κάτι super hang-on με μηχανές, κάτι Outruns, Omega Drive. Πήγες από κάτι τέτοια παιχνίδια που απλά τα μάτια πήγαινε ευθεία σαν έναν ορίζοντα και έστριβε λίγο δεξιά-αριστερά. Ή ας πούμε τα F1 Μονακό με τον Σένα, τη Σέγγια. Ξαφνικά ναι, μπαίνει στο. Δεν έγινε πιο σοβαρό ρεφιλίδο για μένα μετά. Δηλαδή μπήκαν και άλλες πιο μεγάλες ηλικίες, δεν παίζανε μόνο. Αυτό είναι η κονσόλα για μένα που ξεκίνησε να φεύγει από το παιδικό δωμάτιο και πήγαινε σαλόνι. Σωστό. Όπου θα την έπιανε και ο μπαμπάς
ναι, πρώτη φορά ναι, για να δει τι είναι αυτό. Σοβάρεψε ένα... τα βιντεοπαιχνίδια, ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Και παπάς και ο Ζιαντάρης ήταν ελεύθερος, θα μπορούσα την νύχια με τους φίλους να πες κάνα ποσαράκι, ένα αθλητικό, κανένα... Κάνα τουρίσμα, τέκια. Και γρήγορα παιχνίδια, δεν χρειάζεται να καθίσουν να, καθώς, να παίξεις τώρα RPG, Final Fantasy, ξέρω να παίζεις με τις ομάδες. Έβγαλε όμως και τέτοια... Έδωσε πόνο και εκεί. Αλλά σίγουρα ήταν η κονσόλα που ευρέως γνωστό λέμε ότι είναι αυτή που έκανε το gaming mainstream, δηλαδή τα video games έκανε συνήθεια. Πριν ήταν για πολύ περισσότερο. Μεταλλεύτηκε για τα λάθη αντιπάλων. Ναι. Ισχύει. Στο έπακρο. Ήταν πάντα έξυπνη η Sony. Ήταν αυτό και στο παραδέχομαι. Όταν με το 64 θα βγάζει πάλι κασέτα, αυτοί κάναν γιορτή. Πανηγύρι. Ναι, ναι, ναι. Πήγαν όλες τις εταιρείες. Αυτοί ξέρανε. Κοίταξε, τη στην έφερε τη Nintendo γιατί η Nintendo θυμάστε τι είχε κάνει με εποχές Mega Drive. Που δεν άφηνε το Mega Drive να παίρνει τα third party, να παίρνει όλα αυτή. Μετά εμφανίστηκε η Sony. Αν η Sony επέλεγε ποιο από τα δύο στρατόπεδα να χτυπηθεί καλύτερα, θα διέλεγε την Nintendo και τη Sega που έπαθε μεγαλύτερη ζημιά. Θα έλεγε Nintendo να βουλιάσει εντελώς. Ναι, ναι, ναι. Δεν τη άρεσε η νοοτροπία τη. Ισχύει. Αυτό νομίζω ότι Νίκος, το έχει πει με το Final Fantasy το 7 ότι άμα το βγάζε το 64 θα έπρεπε να ήταν σε 7 κασέτες. Πώς είναι το όχι 7, 17. Γιατί ήταν 4 CD στο PlayStation. Απίστευτο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή... 4 CD. Ο Θάνος το λέει. Θα έχει το φάση του όμως. Βγάλε πάνω. Θα έχει τη φάση του, θα έχει και την τιμή του. Ναι, ναι, ναι. Θα σου παίρνει το σπίτι το μισό. Θα ήταν super συλλεκτική. Η αλήθεια είναι όμως, και το δίνουμε αυτό στην Nintendo 64, ότι χώρισε το Resident Evil το 2 σε μια κασέτα. Αυτό όμως το έκανε. Το έδωσε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που ασχολείται με συμπαγές αλγορίθμους. Πάλι είναι θαύμα φίλε αυτό τώρα. Δεν χωράει το πράγμα μέσα. Ναι, είναι θαύμα. Είναι όντως αυτό ένα τσίγμα. Λοιπόν, εσύ δεν μας είπες τώρα. Είπες μόνο ότι το πήρες. Πράγματι σου παραδέχομαι. Ότι παρότι ήταν εκείνες τις εποχές δύσκολες και είχες ήδη το Saturn και ξέρω ότι είχες πάρει πολύ πράγμα, δεν πούλησες το Saturn για να πάρεις αυτό. Ναι. Το κράτησες. Όλοι έτσι δεν κάνανε. Ήταν μεγάλη αγάπη. Δίναμε το περασμένο για το άλλο. Όχι, εγώ το είχα αγαπήσει το Saturn και ακόμα το αγαπάω. Έτσι. Αλλά τώρα πια να παραδεχτώ, αγαπάω και τη Sony. Ναι. Αγαπάω και το PlayStation γιατί έδωσε πολλά. Εντάξει, σου λέω, ήταν σε φάση για αρχή όταν ήμουν ακόμα με Sega Saturn, βλέπω Crash Bandicoot. Το ερωτεύτηκα το Crash Bandicoot, λέω γιατί δεν βγαίνει στο Sega Saturn. Μετά βλέπω και σου Blade, μετά βλέπω και Resident Evil 2. Το φοράει και ο Θάνος του Ιούς, αλλά ο Crash Bandicoot, παιδιά, αγάπη, λατρεία. Δεν με άγγιξε ποτέ. Όχι, εγώ ήταν να παίξω Resident. Να σου πάω ζωμπίτε και το στυλ. Ατελείωτες. Εγώ το έβλεπα στα εμπορικά το πράγμα. Το έβλεπα στα εμπορικά και έβλεπα συγκεκριμένη την πίστα που πήδαγε η Φάλαινα. Και έπρεπε να πας απ' την άλλη σε να πηδήξεις που ήταν στον πάγο. Είμαι εγώ outsider εδώ, δεν είναι... Δηλαδή αυτό με τράβηξε εμένα, με τράβηξε φούλα. Όπως και το Crash Team Racing που ήταν αντιγραφή από το Mario Kart. Πολύ καλό. Ήταν καλύτερο το Mario Kart για μένα. Όχι. Ναι. Εμείς είσαι ιερός. Ήταν καλύτερο, ρε. Ωραίο με το Mario Kart, αλλά παίξανε δυνατή μπάλα. Και τώρα να σου πω, εσύ πες το πήρες λίγο. Ναι, εντάξει, στην αρχή εγώ το πήρα μόνο όταν έμαθα για τις κόπιες και ότι μπορώ να μην αγοράζω πια παιχνίδια. Για το Saturn θα πάρω το μηχάνημα. Δεν έκανε κόπιες. Και είχα και ένα θείο που μου έλεγε, είχε ασχοληθεί με υπολογιστή και τέτοια και λέει θα σου γράφω εγώ, μου λέει. Έχω βρει τον τρόπο κτλ. Οπότε εκεί πίστηκα και πήγα στο στρατόπεδο. Αλλιώς μπορεί να μην είχα. Ο θείος δεν σου έγραψε τίποτα. Εντάξει, λίγο στην αρχή μου έγραψε. Και μετά πήγα και το αγόραζα. Αλλά ναι, γιατί έπρεπε να τα έχει κιόλα για να μου τα γράψει. Θέλω να μου πει. Highlights αναμνήσεων με το PS1 που θα μου πούνε και τα άλλα παιδιά. Τι είναι αυτό που θυμάσαι πολύ από το PlayStation 1? Άξι. Θέλω να μου πεις κάποια top 5 αραβιών παιχνιδιών. Ναι, υπήρχαν πολλά. 5 δεν είναι. Εγώ 5, εντάξει, 5 να πούμε. Εντάξει. Θέλω να πεις 10, πες μου. Ωραία. Όχι 10, πολλά. Crash Bandicoot. Να σου πω το 2. Εντάξει, γιατί νούμερο ξεκίνησα 5. Με το 2. Ωραία, νούμερο 5. Νούμερο 1. Resident Evil 2. Νούμερο 4. Ναι. Νούμερο 3. Metal Gear Solid. Το σκέφτεται, δεν είναι σίγουρο. Ναι. Okay. Ο Mega Boost. Μ' άρεσε πολύ το Mega Boost. Παρόλο που πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει και κάποιοι άλλοι το φτύνουν κιόλα. Ναι. Ο Mega Boost. Πόσο είμαστε, 3. 4. 4. 4. Θα κοιτάμε. Ναι. Sublade. Οκ. Okay. Εντάξει. Οκ. Τα πάω. Εντάξει. Αυτά. Ωραία. Και πολύ fighting. Πολύ fighting.
Στη γειτονιά σου εκεί που έμενες, πώς είχαν πιέσει τότε, πώς η Σάτουρν. Σάτουρν δεν είχε κανένας, ποτέ. Μόνο ποτέ, εσύ. Μόνο εγώ είχα. Okay. Και με βλέπανε και μου λέγανε καλά τι το είσαι αυτό. Εντάξει, και όλοι οι άλλοι είχαν PlayStation και τους έλεγα εσείς τι το έχετε αυτό. Σε τέτοια φάση. Ναι. Αλλά μετά όταν άρχισα και βγαίναν οι καλοί τίτλοι, οι τρανταχτοί, φοβεροί. Εντάξει, εκεί άρχισα να λέω εντάξει. Ναι, καλά στη γειτονιά μου έναν είχα που για Σάτο. Ο αντίστοιχο Γιάννη στην Ελευσίνα. Έτσι. Και μου λέγε γιατί ρε φίλε, παίζει, λέγεται τα μουσικά CD. Αλλά πάντα μου είχε μείνει η πικρία. Τότε αυτό. Μέτραγε. Πάντα μου είχε μείνει η πικρία, τότε δεν το είχα παραδεχτεί ότι το αγαπάω το PlayStation. Μου είχε μείνει η πικρία, έλεγα μόνο η αντίγραφα και πολύ σου είναι. Εντάξει. Αλλά ήταν επειδή ψυχολογικό. Πάντως ξέρω τα τελευταία χρόνια, να το βλέπουμε το τελευταίο χρόνο. Τώρα πια έχει αγοράσει πολύ παιχνίδι. Το παραδέχομαι ότι το PlayStation είναι από τις αγαπημένες μου κονσόλες γενικά. Okay. Γιατί σε κάθε γενιά και το 2 προτίμησα, ας πούμε, πρώτα Dreamcast μετά Xbox. Και έλεγα ποιος θα πάρει και το 2 τώρα. Σε τέτοια φάση. Έτσι, αλλά έτσι, και αυτό έχει την ιστορία. Σ' άλλο επεισόδιο. Καλά, εννοείται. Και μετά έχει PlayStation 3. Ναι. Ήμουν Xbox 360. Δηλαδή το PlayStation 3 το είχα πάρει σε μια φάση και το είχα σε μια άκρη και σκονιζόταν. Okay. Δεν έπαιρνα παιχνίδι για το 3, μόνο κάποιους πολύ δυνατούς τίτλους God of War και τέτοια. Εκεί. 5-6 να είχα πάρει σε όλη τη ζωή. Okay, έτσι. Ναι. Πιστόλι, όπως έχεις πάρει και στο Saturn, ξέρω εγώ, αν κατσετιές, είχες πάρει και εδώ. Ναι, είχα πάρει και εδώ το πιστόλι για το Time Crisis. Αλλά με χάλαγε πάντα που είχε μονά. Δεν ήταν διπλά. Εγώ γούσταρα βιτσοακό που έπαιζα με τον αδερφό μου. Αυτό θυμάμαι. Δύο πιστόλια και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Point blank, κάτι άλλο στο τεράρι. Αυτά δεν μου άρεσαν γιατί ήταν λίγο. Crypt Killer, ναι, ναι, Crypt Killer. Αυτό δεν το είχα παίξει καθόλου το Crypt Killer. Καλή βγήκε στο Saturn αυτό. Ναι. Στο Saturn είναι αποτυχία. Σε συγκεκριμένα το είχαν. Εντάξει, τώρα άμα βάλεις το Crypt Killer να το δεις τώρα, ας πούμε, θα πάθεις σοκ. Όχι, να το δεις, το είδα κι εγώ. Κανένα άλλο περίεργο έτσι σκηνικό με PSA να μας πείσουν περάσουν. Όχι, όχι, κάτι συνταρακτικό, όχι. Αντίγραφα forever. Καμιά ιστορία σε κανένα μαγαζί να τρέχεις, να ψάχνεις. Όχι, σου λέω, γνήσιο, την τότε εποχή δεν πρέπει να είχα πάρει ούτε ένα. Τίποτα. Okay. Ούτε ένα, δεν έδωσα τα λεφτά μου ποτέ για να πάνε σε σωρικό. Είχα. Δεν είχα πάρα πολλά. Εντάξει, και εγώ για την γραφή, παιδιά, κατά τα ψέματα. Όσοι πήραμε PSN για την γραφή, το πήραμε. Τα μόνα γνήσια που είχα ήταν το πρώτο. Μα μεγάλε το τσιπάρισμα και επιτόπου σου δίνανε δύο γκέι γόρα. Επιτόπου. Μέχρι πριν κάναμε το κόλπο με την τζίχλα, με την πατονέτα, με το καλαμάκι, για να μπερδέψουμε το κόλπο να διαβάσει. Αυτό πρέπει να το κάνουμε μια μέρα. Η ηρωνία ήταν ότι μα τα έγραφε και σε CD τη Sony. Αντίγραφα. Γιατί αυτά παίζουν καλύτερα. Ήταν το του μαγαζιού. Όσο με να μου τα γράφανε ό,τι να είναι, ξέρω. Πρινκό. Μιτσούι, Πρινκό, ναι. Κακιά, Πρινκό, πολύ κακιά. Ναι. Ωραία. Και κάτι Philips κάποια στιγμή στα πιο καλά, ξέρεις. Έτσι, έτσι. Εντάξει, οκ. Αυτό, ναι, δεν έχω. Εντάξει, ο Γιάννης έχει ζήσει καλά το story με το Saturn. Να πούμε επίσης ότι όσοι δεν το έχετε δει, τα Χριστούγεννα να κάναμε ερωταστικό επεισόδιο PSN εναντίον Saturn, που πάλι είχαμε μαζευτεί εδώ πάρα πολλά άτομα. Δεν είχες ένα εκπροσωπή στο Saturn τότε. Δεν ήρθε. Εντάξει, ήρθε σήμερα. Ήρθε το επεισόδιο. Έτσι, δεν ήρθε. Σήμερα να χαλάσει το επεισόδιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης μου λέει πάνω από 2 χρόνια κάνει ένα επεισόδιο για PSN. Κάνει ένα επεισόδιο. Σου έκανα τη χάρη, έτσι. Το κάναμε και με κάλεσε κιόλας. Που του είπα δεν χρειάζεται. Μα τι να πω τώρα. Να πούμε παιδιά ότι αυτά τα παιχνίδια εδώ που βλέπετε είναι συνδυαστικά οι συλλογές μας. Απλά επειδή όλοι μας έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια σε διπλά, δεν έβαλα τα παιδιά να φέρουν να έχουμε εδώ. Συνολικά θα είχαμε κάπου 500 παιχνίδια. Τώρα είμαστε κάπου στα 220 κάπου εκεί. Έχουμε φέρει τρελά παιχνίδια, έχει φέρει και ο Βασίλης κάποια πολύ τρελά διαμάντια, θα τα δείτε, και ο Γιάννης και ο Θάνος και εγώ τα δικά μου. Ο Θάνος, επειδή άργησε να σηκωθεί γιατί δούλευε βράδυ και φεύγει κατευθείαν, δεν πρόλαβε να μας τα φέρει, αλλά δεν πειράζει, να αγαπάμε και έτσι. Την επόμενη φορά, στο επόμενο επεισόδιο. Δεν ήθελε να κρυφτούμε, ξέρεις. Εγώ έτσι μόνο τα παιχνίδια που έτσι φωνές από πίσω. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν πάμε να περάσουμε στον επόμενο συλλέγγι. Ποιος θέλει να βγω, Βασίλη, θες εσύ? Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, πάμε. Θυμάσαι ημερομηνία πρώτη φορά. Θυμάμαι, φίλε, την πρώτη φορά. Εγώ θα πω και κάτι άλλο που δεν είπαμε, ότι τις νοικιάζαμε κιόλας. Ναι, καλά, ναι, θα πούμε λοιπόν, και εγώ. Ναι, εγώ ας πούμε, εντάξει, είχα το Master System, ξέρω εγώ. Σε φιλαράκια έπαιζα, όπως είπαμε, Mega Drive και Super Nintendo. Ναι, ναι, ναι. Ξαφνικά μια μέρα φωνάζει ο μεγαλύτερος μου αδερφός και μου λέει, έλα να δεις τι πήρα, τι νίκιασα.
και βλέπω το Air Combat με το PlayStation 1 και παθαίνω σοκ. Λέω τι γραφικά είναι αυτά, ξέρεις. Ναι, τώρα ναι, από ναι, τα 8 ναι, bit ναι, και ναι, να βλέπεις αυτό το πράγμα εκεί. Ισχύει, ισχύει. Αρρώστησα τελείως. Μόνο σκοπός τα Χριστούγεννα που θα ερχόντουσαν κάλαντα full για να πάρουμε το PlayStation. Τα καταφέραμε, το πήραμε. Τι να πρωτοπώ τώρα για αυτό το μηχάνημα. Εντάξει, έχω παίξει άπειρες ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, από όλα συγκριτικά, από όλα τα μηχανήματα, έχω παίξει περισσότερες ώρες με το PlayStation. Για τα ρετρό που λέμε τώρα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εντάξει, έχω παίξει παιχνιδάρες. Ναι, 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 ναι. Οπότε το πρώτα το νίκιασες. Ναι. Θυμάσαι και πόσο το είχες νικιάσει. Όχι, όχι. Το είχε νικιάσει ο αδερφός μου. Okay. Εγώ απλώς ανέβηκα πάνω και το είδα. Στημένο με ένα παιχνίδι. Νομίζω, επειδή είχαμε και εμείς ένα εδώ στο Γαλάτσι, στην Γαλάτσι, το Mega Land για όσους ξέρουν που νίκιαζε, το έδινε 5.000 την εβδομάδα και το παιχνίδι τα νίκιαζε 1.000 την εβδομάδα. Εγώ πάντως από βίντεο κλαπ από PlayStation 2 και πέρα είδα. Όχι, όχι, στα δικά μου τουλάχιστον. Νοικιάζανε. Και άλλες κονσόλες. Νοικιάζανε και είχαν. Μπορούσε να παίξει κιόλας στην τηλεόραση, δηλαδή να πληρώσει να παίξει. Αυτά είχαν ανοίξει μετά πολλά μαγαζιά τέτοια που είχαν τις τηλεοράσεις έτσι τιμές από ένα μηχάνημα από PlayStation 1 και έπαιζε με την ώρα. Εντάξει. Ωραίες εποχές. Και μετά κατάλαβες ότι πρέπει να έρθει να πάει στο δικό σου. Ναι, ποιο πήρες μοντέλο θυμάσαι? Αυτό εδώ. Το DualShock. Πιο πολύ το DualShock όταν παίξει μπάλα. Και πρώτο παιχνίδι Grand Turismo. Α, ναι. Ναι, ναι. Όπου εντάξει, τι να σου πω. Memory card είχες πάρει, δεν έσωζες. Το άφηνα ανοιχτό όπως και εμείς. Το PlayStation έμενε μέρες. Δεν ξέρω γιατί λένε ότι είναι ευαίσθητο μηχάνημα. Εγώ δεν ξέρω ακόμα και παίζει. Και το άφηνα μέρες ανοιχτό, γιατί δεν είχα τη memory card. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχουν κουραστεί τώρα, γι' αυτό χαλάνε μετά. Ναι, όχι, και εκείνη την εποχή υπήρχε, δηλαδή, εγώ είχα φίλους που ήταν οι πολλοί που είχαν, που τους είχε χαλάσει μέσα σε ένα εξάμηνο. Ναι, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ. Ναι, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Είναι ανάλογα την παρτίδα, ξέρω εγώ. Κάποια είχαν βγει λατωματικά, τι να σου πω. Βάζαν και χεράκι με τα τσιπάκια. Ναι, ναι, μπορεί και να το τσιπάκι. Σε πλακέτες, α. Ναι, αυτό. Φαντάσου ότι τα παιχνίδια που νίκιαζε ο αδερφός μου τα πρώτα, είχε πάρει το Resident Evil το 1 και παίζαμε και ήταν στα γερμανικά. Όλα ήταν μέσα στα γερμανικά. Όταν παίζαμε παιχνίδια τότε, καθόμασταν κάπως έτσι, ρε παιδιά, όπως καθόμαστε τώρα. Ναι, ναι. Ο ένας είχε βιβλίο και διάβαζε τις λύσεις, ο άλλος έπαιζε, ο άλλος έλεγε πώς θα αυτό και ο άλλος περίμενε που θα είχαν, λέει κάπως έτσι. Ναι, στην σειρά του, ναι. Εντάξει, ήταν τρομερό αυτό όλο. Ναι. Και είχαμε και λεξικό, θυμάμαι, και ψάχναμε τις λέξεις στα γερμανικά. Πώς θα λύσουμε το λόγο εκεί με τους πίνακες και. Αυτά εντάξει, ωραίες εποχές. Και το τερμάτισες τελικά. Όχι. Η συνέχεια αυτού του παιχνιδιού ήταν στο γυμνάσιο, Δευτέρα γυμνασίου που το είχα πάρει με ένα φίλο μου. Και το ξαναδώσα. Χοντέψαμε να μείνουμε στο γυμνάσιο, Δευτέρα γυμνασίου. Είχα 110 απουσίες. Χοντέψα να μείνω εκείνη την περίοδο για το Resident Evil και για τα ηλεκτρονικά που είναι ένα άλλο κομμάτι δικό μου. Ναι. Εκεί με τα νέο Τζέο καταστροφή. Και θυμάμαι, είχαμε κολλήσει σε μια φάση εκεί με τα δύο τα βιβλία. Που είχαν μέσα τα. Α, που τα έπρεπε crests. Να το κάνει check και να το ανοίξει. Εμεί είχαμε τα βιβλία και πού μπαίνουν τα βιβλία και τα βιβλία δεν μπαίνανε πουθενά. Και όταν εγώ καθόμουν και μαλακιζόμουν, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή το πατάω και το ανοίγω και βγαίνει το. Εντάξει, σπάσαμε το μισό σπίτι. Εντάξει, τρελές εποχές, έτσι. Χοροπηδάγαμε σαν μουρλά και εντάξει, με εκεί το τερματίσαμε εκείνη τη μέρα την τόπου. Κατέβαινε στα εργαστήρια μετά και. Ήταν φοβερό γιατί και εγώ κάπως έχω μια ανάμνηση με κερκίδα τα όλα με τα ξαδερφάκια στο χωριό. Θα πω βέβαια εγώ μετά την ανάμνησή μου. Θυμάσαι πόσα παιχνίδια. Καταρχήν το τσιβαρές. Ναι. Το τσιβαρές. Όχι αμέσως. Ναι. Είχα πάρει και τα έχω ακόμα 10 γνήσια παιχνίδια. Ωραίος. Δηλαδή το Final Fantasy 7 ήταν το επόμενο το οποίο είχε πολλές ώρες και αυτό. 3 CD ήταν το 7. Mm-hmm. Και είχα παίξει ας πούμε πολλές ώρες. Και μετά είχα πάρει το 8 θυμάμαι 22.500 δραχμές. Και το έχω έτσι με την τιμή και αυτά. Το είχα ρίξει σε αυτό το είδος παιχνιδιού. Και μετά πήρα ένα άλλο παιχνίδι το οποίο ήταν η απόλυτη καταστροφή. Commando Conquer Red Alert Redalation. Όπου παιδιά συνδέαμε δύο PlayStation με το link cable και με δύο τηλεοράσεις. Πήγαινα στον κολλητό μου απέναντι, εμένα απέναντι ο κολλητός μου. Στο ένα μου χέρι είχα τη CRT, στο άλλο μου χέρι το PlayStation με το παιχνίδι. Ανέβαινα πάνω 6 το απόγευμα κυριολεκτικά και κατέβαινα 4 το πρωί. Δεν μπορώ να φανταστείς τι γινόταν.
Αυτά είναι. Φτιάχναμε στρατό μέχρι που κόλλαγε μετά και πήγαινε έτσι. Σερνότανε. Ναι, σερνότανε κανονικά. Αλλά εμείς εκεί. Ωραίες εποχές. Οπότε μετά το τσίπαρες και μετά εντάξει, φαντάζομαι πήγαινε σε μαγαζιά, έπαιρνε. Ναι, μετά κάποια στιγμή εσύ όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία με 3.000 ευρώ. Σου δίνα το αντίγραφο, δεν κάνω λάθος. Και ποιος την άγγελε, δύο... Εμάς μας τα έγραφε σε Sony. Ναι, ναι, ήταν πιο καλά. Μας έλεγε, αυτά θα παίζουν, λέει, και στο δύο, μας έλεγε. Εξώφυλλα σου βγάζανε. Ναι, κανονικά. Α, και έτσι, εμένα δεν μου βγάζανε. Εγώ έχω από τα game, τρώω και τα game και έπιαγε τα δικά μου. Έτσι το δείξει. Ωραία τα φτιάχνει, εντάξει. Αλλά μετά όταν μπαίνει σε αυτό το τέτοιο, τι να πάει να πάρει στο γνήσιο. Και αυτό ήταν μια βλακεία που έγινε. Ναι, ισχύει, γιατί και εγώ. Κλείσαν πολλά μαγαζιά με αυτό το. Ναι, και εγώ καμιά οχτάδα γνήσια έχω που τα έχω νοείται από τότε. Και εγώ έτσι. Όλα τα άλλα αντιγραφές ήταν, μετά εντάξει, δεν ξαναπήρα γνήσιο. Και κανονικά... τώρα τα ξαναπαίρνουμε στα Select. Τα λάθη του παρελθόντος τα πληρώνουμε τώρα. Εντάξει, να πω. Λάθη, όχι λάθη. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι και μια καλή περίοδο τώρα που τα μαζέψαμε. Δηλαδή, τότε δεν έβρισκες φθηνά. Τώρα βρίσκεις. Καλά, τώρα δεν βρίσκεις πριν 2-3 χρόνια. Τότε. Ποια εποχή λες τότε. Γιατί όταν κυκλοφορούσαμε, ξέρω εγώ, μέχρι το 2000, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω. Εσύ μπορεί γιατί να έχεις και... Γιατί με το PlayStation 2 έγινε πάρτι δηλαδή. Ναι, ναι, ήταν τσάμπα. Τσάμπα. Ναι. Τσάμπα. Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ δεν έβρισκα ποτέ. Όχι ότι έψαχνα κιόλας, έτσι. Αλλά καλά, μεταγενέστερα σας συλλέκτες θα έχουμε πάρει εις πενταπλούν τα πάντα όλα. Ναι. Ναι. Δηλαδή αυτό και τότε να στο λέγανε πιτσιρικά σου ότι τα έχεις όλα τότε. Δεν θα το έχεις τελείς, ναι, ποτέ δεν υπάρχει. Κάποια μηχανήματα ήταν πάρα πολύ ακριβά, δεν μπορούσες να τα πάρεις. Ναι. Πώς εντάξει να πάρω εγώ ας πούμε παιχνίδι 5 ευρώ π.χ. αυτό, δεν το περίμενα ποτέ ότι θα μου συμβεί, ξέρω εγώ. Και τώρα το λες εντάξει, ναι, οκ, σιγά τι έγινε. Μπορεί να σου πει ο άλλος και πολλά έδωσες σε τέτοια φάση. 5 ευρώ το πήρες. Ναι. Το αγωνιστάζω και μικρά έξω. Τώρα ή παλιά. Είναι πριν 2 χρόνια. Α, ναι, γιατί τώρα ας πούμε και αυτά έχουν ακριβεί. Εντάξει, έχει γίνει τώρα πιο πολυντόρος, μαζεύει περισσότερος κόσμος, πετάνε και τα... είναι συλλεκτικό, είναι τέτοιο, εντάξει, έχει αρχίσει η μόδα. Πρόσεξε αυτό επειδή κυκλοφόρησε 10 χρόνια και σε πάρα πολλές γενιές. Έπιασε και δικιά μας. Ναι, εντάξει. Και το λίγο πιο προηγούμενο δηλαδή. Δηλαδή και ο 25 τώρα έχει αναμνήσεις. Ναι, εντάξει, πιθανό. Και είναι και το αυτό ότι το παίζεις ακόμα σήμερα, παίζεις PlayStation. Παίζεις το 5, ξέρω εγώ, και λες πώς θα ήταν και τα πιο παλιά, για να τα δω, ξέρω εγώ. Ναι, επειδή υπάρχει ακόμα. Με τη Sega, ας πούμε, δεν. Ναι, θα ασχοληθεί με τη Sega. Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι θυμάσαι κάτι έτσι που θα ήθελες να αναφέρεις. Περιοδικά, ας πούμε, έπαιρνες το Game Pro. Όχι. Περιοδικά, πολύ λίγα πράγματα. Δεν μου αρέσει γενικά να διαβάζω. Είμαι του παιχνιδιού έξω, ξέρεις με τέτοια πράγματα, δεν με τα βιβλία, δεν τα πολύ είχα κάνει. Ναι. Και πολλά πράγματα τα είδα έτσι και τα... Ξαφνικά. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Έλα, σου πω κι εγώ έτσι 5 παιχνίδια. Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει, Metal Gear Solid δεν το συζητάμε, και αυτό τρομερό παιχνίδι. Mm-hmm. Commando Conquer, όπως είπα, γιατί υπήρχε όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Μετά Final Fantasy θα πω, το 7 ήταν μια τρομερή ιστορία. Εντάξει, άμα το δεις τώρα, λες κάτι καλά τροπάκια με μπουνιές, έτσι τα λες, τι η αλήθεια είναι και παιδί. Τότε το βλέπεις και το κοροϊδεύεις. Βέβαια, είχε όμως κάτι βίντεο μέσα που μετράγανε απίστευτα, ξέρω. Και στις μάχες είχε ωραία γραφικά. Όταν ήταν το ανθρωπάκι που ταξίδευε, ήταν που ήταν τα καραγκιοζάκια. Ναι. Αλλά ήταν ωραία. Και το Resident Evil, τώρα το Resident Evil βγήκε κι αλλού, αλλά εντάξει. Εκεί το ζήσαμε. Ναι, η αλήθεια εκεί είναι. Πρώτα βγήκε στο PlayStation μετά στο Saturn. Για το ένα μιλάς. Πρώτα Σάτου. Όχι, πρώτα βγήκε στο PlayStation, μετά έγινε port στο Σάτου. Νομίζω το Tomb Raider βγήκε πρώτα στο Σάτου και μετά. Ναι, άρα το ανάποδο έχει γίνει. Ναι, οπότε Resident Evil κιόλας. Tomb Raider, γουστάρες τότε. Ναι, μετά το 3 το παράτησα, δεν ξέρω. Αλλά το 3 ήταν το χειρότερο, όλους μας απόθησε το 3. Το 2 ήταν τρομερό, το 2 πάω ήταν καλύτερο και από το 1. Το 1 ήταν περίεργο να μην είχα το συνηθίσει. Μόνο κακός το 2 είναι ότι δεν είχε καθόλου εισαγωγές αυτό. Ήταν, ήθελε οδηγό γι' αυτό. Ναι, και τώρα εντάξει, τα έδειχνε ωραίο ο οδηγός. Εκεί έβλεπες κάτι τείχους που, άμα έκανες λίγο έτσι στο πλάι, έβλεπες από μέσα τον τείχο. Πιο μέσα ένα άλλο τείχο και ήταν. Το κάψανε γιατί 97 τον Μπρέιντερ, 98, 99, 2000, 2001. 5 χρονιά συνεχόμενα τον Μπρέιντερ είχαμε. Ναι. Όπως το Assassin's Creed, τα κάψανε. Ναι. Τώρα τα κορυνά. Ναι.
Μάλιστα. Αυτά. Κάτι άλλο θυμάσαι κανένα περίεργο έτσι να μας μυστηρευτείς, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Οκ. Ωραία, καλά, εγώ θα τα πω στο τέλος. Άμα θυμηθώ κάτι, θα το ρίξω. Πάρε έτσι. Να κάνουμε μια πάυση σε φάση ότι το PlayStation, παιδί μου, από τότε είχε αφήσει τη δικιά του κληρονομιά και πλέον, ας πούμε, στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό το concept ότι πρώτα PlayStation, μετά οτιδήποτε άλλο. Και στην Ευρώπη σήμερα. Και στην Ευρώπη. Κυριαρχεί γενικά. Εγώ βέβαια δεν το παίρνω ποτέ πρώτο. Το παίρνω πάντα για τα exclusives. Το παίρνω δεύτερο. Στο χωρί το ξέρω. Ναι. Και εγώ όπως είπα έτσι έκανα. Έκανα. Ναι, μέχρι το PlayStation 4. Θάνει 2, θάνει. Που τι ώρα θα είναι, δεν θα είναι, το θυμάσαι από το μήνυμα. Θυμάστε, με το Θάνο από το Infinity Gen και έδειχνε τον μικρό τον Νάνο από το Game of Thrones και έλεγε τι ώρα να είναι, έδειχνε τον Νάνο και έλεγε ο Θάνος, δεν θα είναι. Άμα το βρω θα το βάλω. Έχετε PS5 εσείς οι δύο. Εγώ είχα αλλά τον πούλησα. Το πούλησες. Ναι, τον πούλησα. Τέτοιος είσαι. Δεν σου άρεσε. Δεν σου άρεσε, εντάξει. Δηλαδή ήθελε Xbox. Πολύ ακριβά τα παιχνίδια για αρχή τώρα, ξέρεις, επειδή ένα χρόνο είναι ουσιαστικά. Τώρα βγήκαν οι καλοί τίτλοι. Ναι. Οπότε, καλά, εγώ έχω και το PC το οποίο είναι το πάνω, οπότε έτρωγε σκόνη το Play. Οπότε λέω δώσ' το και πάρ' το σε δύο χρόνια πάλι και θα έχουν πέσει όλα. Έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό PC πρόσφατα. Ναι. Οπότε λέω. Ναι. Τώρα γενικά με το Play 1, εγώ φαντάζομαι ότι ήμουν Γερμανία ακόμα. Δεν είχα έρθει η Ελλάδα. Ωραία, ξεκίνα τη δικιά μας ιστορία τώρα, εσύ. Πήγαινε εσύ. Λοιπόν, εγώ που λες ήμουν Γερμανία και πήγαινα στα εμπορικά εκεί. Ρε παιδί μου, πώς είναι το μόλι εδώ. Ναι. Εκεί υπήρχαν φουλ εμπορικά, γεμάτη όλη η Γερμανία. Και τελείωνα το σχολείο. Και επειδή εκεί ήμασταν ξέρεις, πιο ελεύθεροι σαν παιδιά, και φαντάζομαι εγώ άλλαζα 3 τρένα για να πάω στο σχολείο και ήμουν, ξέρω εγώ, 10-11 χρονών. Και έφευγα μετά από το σχολείο, δεν με έλεγε κανείς και πήγαινα, ξέρω, με την τζαντούλα μου στο εμπορικό και έλειωνα στο PlayStation, ρε φίλε. Είχε και ένα Sega Saturn εκεί, αλλά ξέρεις, δεν πήγαινε κανένα. Μια μπλακή έχει. Ήταν μαρτυμένο. Μια μαύρη κουτσουλιά εκεί δεξιά. Μια κουτσουλιά, ναι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, Gran Turismo full, τώρα το ένα. Έπαιζα, ξέρω εγώ, εκεί στα εμπορικά. Τι άλλο, μετά. Το έχεις πάρει εσύ όταν ήσουν στη Γερμανία? Όχι, όχι, το πήρα όταν ήρθα εδώ, ήρθα εδώ το 98. Γιατί μόνο γι' αυτό άξιζε. Ήρθα που λες το 98, το πήρα το 99 φίλε. Χριστούγεννα το 99 το πήρα. Μέτραγε ούτως ή άλλως τότε ακόμα. Καλά, ναι, ήμουν σε φάση ξέρεις το παιδί στο σχολείο που δεν έχει Play 1, άξιζε με κράζαν όλοι γιατί κάνεις, γιατί δεν το έχεις πάρει ακόμα. Και Χριστούγεννα το 99 και το Dreamcast θα το άξιζε, εγώ το είχα πάρει πιο πριν ας πούμε. Ήρθε στην Ελλάδα το 99. Οκτώβριο, κανονικά το ευρωπαϊκό. Οκτώβριο 99 βγήκε στην Αμερική και στην Ιαπωνία. Και Οκτώβριο βγήκε και Ελλάδα, βγήκε Day One ίδια. Θυμάμαι τον Dreamcast το πήρα νομίζω Χριστούγεννα 2000 εγώ. Ναι, ναι. Οπότε τσιμπάς ποιο μοντέλο, ποια θυμάσαι. Τσιμπάς αυτό ρε φίλε, αυτό το ατλέτο κουτί. Εγώ αυτό, ναι. Ψάχνετε δώρο? Ξέρετε τι. Sony PlayStation. Προσφορά στα καταστήματα Seiyos. Μόνο 9.000 το μήνα. Και χειριστήρια DualShock και ένα παιχνίδι δώρο. Seiyos. Το συμφέρον δίπλα σας. Και εγώ αυτό, ναι. Γιατί το πήρα σχετικά αργά, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Ναι. Μετά ξέρεις, κλασικά σπίτι ερχόντουσαν τα παιδιά, παίζαμε full Tekken 3. Φανατικά. Και Raiden Project παίζαμε full, το οποίο είναι σαν το Aero Fighters με αεροπλανάκια. Ναι. Arcade φάση και τέτοια. Τι άλλο, γενικά πολύ λιώσιμο στο Play 1. Full κόπιση και εγώ. Είχες κανένα γνήσιο? Τότε πάει. Δεν είχα τίποτα γνήσιο. Τότε γνήσιο είχα μόνο το Castlevania, το Symphony και το Resident Evil το 2. Αυτά δεν είχα άλλα γνήσια. Τα δύο ήταν μόνο. Αυτά τώρα, γενικά έτσι κάτι φοβερό δεν θυμάμαι με το Play 1. Θυμάμαι μόνο προς το τέλος που το γύρναγα ανάποδα γιατί δεν έπαιζε αλλιώς, δεν έπαιζε τίποτα. Μόνο ανάποδα. Αυτό το έχω ακούσει, εμένα δεν μου είχε τύχει ποτέ να σου πει την αλήθεια. Μια αμίγκα στο YouTube, έτσι ένα βίντεο, μια αμίγκα στην 32 που τη βάζει ανάποδα για να παίξει. Στην 32 το είχαν αυτό το θέμα. Ναι. Και νομίζω και μπορούσε να έχει πρόβλημα. Εμένα πάντω ένα φίλο είχε αρχίσει και δεν το ξέρει. Ένα ωραίο που θυμάμαι. Ούτε όρθιο, ούτε ξάπλα, διαγώνια. Μόνο διαγώνια το έπαιζε. Όλες οι γωνίες μέχρι να παίξει. Ναι. Είχε βρει το σημείο και το έβαζε εδώ και το έπαιζε. Όπου και αλλού να το έβαζε και ανάποδα ακόμα όπως λες, δεν έπαιζε. Okay. Ναι. Αλλά είναι ότι μπορεί να ήταν επειδή ήταν πειραγμένα με τα τσιπάκια και ανάλογα ποιο το είχε βάλει και τι ζημιά του είχε κάνει. Και για πες. Λες ένα ωραίο που θυμάμαι ρε παιδί μου τώρα καλοκαίρι με ένα φίλο που ξέρεις ήμασταν πολύ κολλητοί.
ερχόταν, ξέρω εγώ, τώρα εγώ έμεινα στο δεύτερο, το βγάζαμε τηλεόραση μπαλκόνι έξω, το play έξω και παίζαμε το πρωί και κάναμε φασαρία και βγήκαν τα μπαλκόνια. Δεν ασκάσετε! Έχει πάει ώρα τρεις, τι κάνετε εκεί έξω και τέτοια. Και πού να βάζετε και κανένα Resident, να ακούγανε τίποτα τώρα. Παίζαμε ένα ποδοσφαιράκι, θυμάμαι ρε φίλε, ξέρεις, και του έκανα εγώ καζούρα, έβριζε αυτός, φώναζε γιατί σήμερα τον κέρδιζα. Έτρωγε πεντάρες δηλαδή. Καλά με τον πρώτη. Με προ. Δεν θυμ, νομίζω το προ, το προ ήταν, πρέπει να είναι το προ, ναι. Το SS. Είχε μόνο εθνικές. Είχε μόνο εθνικές, ναι. Ναι. Και όταν κλώτσες την μπάλα που ήταν ένα σίγουρα... Τζούρτια μπορούν να μιλάμε. Αλλά πολύ, εντάξει, φόρος και με αυτό. Το δώσω εγώ στο PS1 μόνο ένα έχω παίξει, το UEFA Champions League που το έχω ακόμα. Δεν έπαιζα εγώ δώσω γιατί έπαιζα στην πραγματικότητα, οπότε το δώσω εγώ. Εγώ ούτε ποδόσφαιρο ούτε μπάσκετ, καμία κονσόλα. Μόνο γκολφ. Ούτε. Τένις. Ψάρεμα. Μίτσουα τένις. Τένις. Είναι από τα αφουπού. Δοκίμασε τένις. Δοκίμασε. Και βόλεϊ μετά και βόλεϊ. Και βόλεϊ, ναι. Έτσι, ναι. Αυτές τις γκομενίτσες, τις ωραίες, ξέρεις. Μετά το PS1 πήγες, ας πούμε, στο 2. Ναι, μετά πήγα, κοίτα, πήγα στο 2 κατευθείαν λόγω του Taken Tag. Έτσι. Το πήρα δηλαδή μαζί με το Taken Tag. Το πήρα για αυτόν τον λόγο το πλαίδιο. Γιατί εγώ ήμουν φανατικός και έλεγα: όχι, το Dreamcast πάμε μέχρι τέλους. Δηλαδή δεν σε αφήνω, θα πεθάνουμε μαζί και τέτοια. Αλλά εντάξει, μετά είδα Taken Tag 1 και λέω: εντάξει, τελείωσε. Πλαίδιο. Πα και το παίρνει αύριο. Και μετά συνήγες λοιπόν όλη την ιστορία. Εντάξει, το Taken Tag το 1 το είχα παίξει εγώ στα Μέγαρα, στα Arcades, ένα χρόνο πριν βγει στο Play το 2. Και μετά μαθαίνω ότι θα βγει στον πλήρη το 2 και αρρώστησε. Τελείωσε. Είσαι άρρωστος φυσικά. Ναι, με τα φάιντ. Είχαν κάποιες αναφορές ότι ίσως να βγαίνει τέτοια στο Dreamcast. Αλλά δεν έγινε ποτέ. Υπήρχαν δύο αναφορές. Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ναι, είχαμε πει. Νομίζω ότι και στο επεισόδιο του Dreamcast πρέπει να είχαν βρει και το περιοδικό που το έγραφε. Ναι, καλά, θα το ψάξω. Έγραφε όντως τέτοιο πράγμα. Αποκλείεται, θα το θυμάμαι. Θα το αρρωστήσει ακόμα από κάτω. Είχε και πόσα game pro θα. Ναι. Μάλιστα. Θα το βρω και θα σου στείλω το απόσπασμα γιατί στάνταρ πρέπει να είναι στην παρουσίαση του Dreamcast. Στείλεις, εννοεί. Πρέπει να το είχαμε δείξει σε περιοδικό. Top 5 παιχνίδια. Top 5 Castlevania. Νούμερο 1 για μένα. Μετά θα βάζα Tekken 3 κλασικά. Metal Gear όπως βάλανε και τα παιδιά. Θα βάζα και Resident Evil και Silent Hill. Βασικά αυτά τα δύο. Αυτά πιστεύω πάνε μαζί γενικά. Σαν survival horror. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα πέντε θα σου βάζα εγώ. Silent Hill το παιχνίδι που τρόμαξα, ρε φίλε. Δεν το πέρασα. Εγώ. Όλα τα άλλα. Από γραφικά δεν είχε τόσο σπουδαία. Όχι, ήταν η ατμόσφαιρα. Αλλά ήταν τρελή ατμόσφαιρα. Η μουσική. Όταν σε πλησιάζουν τα τέρατα, απογόντουσαν κάτι ήχη, κάτι... Τα γραφικά, να ξέρεις, ήταν ήδη στο όριο του Play 1 και είχαν βάλει για αυτή την ομίχλη και καλά για να καλύψουν τις αδυναμίες. Ναι, ναι, πιθανό. Ναι. Αλλά π.χ. στο Resident Evil, όταν ήταν να δείξει κάτι ξαφνικό, jump scare και έτσι, έβαζε εισαγωγή. Ενώ το Silent Hill το είχε κατευθείαν με γραφικά. Το βλέπεις εκείνη, το βίωνες. Ενώ στο Resident Evil έβλεπες, κάτι θα δείξει τώρα. Ναι. Σε προετοίμαζε κάπως. Ναι, ναι, ναι. Στο Silent Hill εμένα μου άρεσε το σκηνικό που ήταν το σχολείο και μετά ξέρω εγώ γινόταν δαιμονικό που άλλαζε η όλη φάση. Είχε διαστροφή το Silent Hill. Είχε διαστροφή ρε φίλε. Και πολύ καλούς γρίφους έτσι, δυνατούς γρίφους. Και γρίφους ή απλά δεν το συνέχισε ρε παιδάκι, έμεινε. Όχι, συνέχισε. Ναι, όχι, ενώ εντάξει έβγαλε για PS2 κτλ. Αλλά δεν πήγε όπως το Resident Evil. Στο PS2 το Silent Hill. Ναι, δεν ήταν τόσο δημοφιλής γενικά. Είναι τρομερό, είναι πολύ καλύτερο. Δεν το πήγε όπως το 2 είναι top. Το 2 είναι top και μετά όλα τα άλλα είναι από κάτω. Και το 4 παιχνίδια. Ήταν ιδιαίτερο το 4. Στην αρχή έλεγε τι μάπα είναι, αλλά όσο πήγε. Μέχρι το 3 έχω παίξει. Εγώ στο PSP είχα χεστεί κιόλας. Και μετά δεν άρεσε με τίποτα. Όχι, το 4 δώσει μια ευκαιρία. Ωραία. Θα είμαι περνάμε σε σένα. Πάμε. Για πες τώρα τα δικά σου. Λοιπόν, πρόλογος. Αυτή η κονσόλα είναι του λαού η κονσόλα. Αυτός είναι αυτός λέω. Ναι, ναι. Κονσόλα του λαού, ναι, ναι. Σοβιετική μάλλον θα είναι. Κανονικά. Ναι, ναι. Κονσόλα του λαού. Παρόμοια φάση με το Γιάννη, με το Saturn. Το παλέψαμε, το αγαπήσαμε το μηχάνημα. Βγήκε η ανακοίνωση ότι η Sega σταματάει την υποστήριξη. Έχεις πάρει και εσύ το Saturn. Και το πήρα, δηλαδή μετά το τέλος του 98 που το πήραμε, ήταν πάνω στα καλύτερα, δηλαδή άρχισα να βγάζει καλά παιχνίδια. Ναι.
δεν μας είχε λείψει πιο πριν δηλαδή, το μηχάνημα αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στα διαλύματα στο σχολείο και αργότερα, δηλαδή και λύκειο και αργότερα και σχολείο. Καθόμασταν με φίλους και μιλάγαμε για λύσεις, για το medieval, για τον άγχο. Δηλαδή θυμάμαι να καθόμαστε πηγαδάκι και να μιλάμε για λύσεις παιχνιδιών. Ναι. Μόνο στα κονσόλα. Την είχαν οι 7 στο 8 δηλαδή. Και βοήθαγε ένα τον άλλον στο μυρτομιλητό. Ανάμεσα. Ή τότε αρχίσαμε και μαζευόμασταν πολλά άτομα σε ένα σπίτι να παίξουμε. Είτε με Gran Turismo, είτε ήταν το FIFA το 99, είτε άλλα παιχνίδια. Μεγάλες, πιο μεγάλες παρέες. Πριν ήμουνα με τον κολλητό μου, φερειπίτσα με κατράει. Δύο άτομα. Μετά έγινε πιο παρέες. Παραδόξως, εμείς μαζευόμασταν, φίλε. Στο χωριό που είχαν 3-4 άτομα, είχαν Mega Drive, μαζευόμασταν άτομα. Και παίζαμε Mortal Kombat 2 στο Mega Drive, παραδόξως. Ενώ μετά στο Play 1 μαζευόμασταν μέχρι 3, ξέρω. Το ανάποδο, ναι. Μάλιστα. Και ποιο κοντέλο πήρες? Και εγώ φυσικά το DualShock. Και εσύ το DualShock. Και ευτυχώς που δεν είχα πιάσει το άλλο το χειριστήριο. Ναι, το άλλο ήταν λίγο απατηλή. Εντάξει, ωραίο ήταν. Καλό ήταν. Συγκριτικά με αυτό, εντάξει. Και συγκριτικά με Super Nintendo και Mega Drive. Ναι. Ήταν πολύ. Το πιάνα εγώ στα stands των Μινιών, θυμάμαι. Και έλεγα, wow, τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Καλά, όταν ένιωσα πρώτη φορά αυτό εδώ στο Gran Turismo να ακουμπάς τις γραμμές, τις κόκκινες άσπρες, τα κέρμπς στην πίστα και ένιωθες τον υπόκοφο, τον κρατασμό. Εντάξει, εκεί είχα πάθει τα πρώτα μου σοκ. Εντάξει, δεν το πίστευα. Για τα παιχνίδια τώρα. Παιχνίδια, ναι. Από εκείνη την εποχή είχα πει 1, 2, 3 παιχνιδάκια, 4. Τα θέλω αυθεντικά. Και τα έχω και ακόμα δηλαδή. Τα κράτησα, δηλαδή όχι πάρα πολλά. Ήταν ακριβά τα παιχνίδια. Ναι, βέβαια. Τα υπόλοιπα κοπιές. Okay. Σκάει μετά το 99 και παίρνω και ένα Plextor Drive. Και εγώ Plextor είχα πάρει διπλής. Και τι έκανα, σχολητούς, έλεγα μου φέρνετε το CD, 500 δραχμές, αγοράζω εγώ από τον πειρατή, μικρός πειρατής εγώ το ξαναδίνω στο κολλητό, δηλαδή, και το μισό, από το 1000 ευρώ τα 500 δραχμές πηγαίνουμε σε μένα πάλι πίσω. Αυτές είναι οι business. Καλή business. Έμπορας από το μικρό. Κανονικά. Και είχε τα παιχνίδια. Ναι, αλλά όλοι στην γειτονιά είχαν 500 δραχμές. Αντί για 1000. Ναι, και φτιαχνόσασταν μετά. Όχι, κάναμε καταλλαγές και ιστορίες. Ναι. Αλλά αυτό διέλυσε και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Όλοι όσοι συλλέγουμε τώρα δηλαδή. Ενώ κανονικά αν δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι θα είχαμε εκατοντάδες παιχνίδια πιστεύω. Έχουμε μικρότερες συλλογές. Αργήσαμε να πάρουμε μπρος δηλαδή. Καλά, δεν είχαμε... το περιμέναμε. Δεν το είχαμε σκεφτεί τότε. Αλλά εντάξει, μπορεί να μην είχαμε πάρει κιόλας PlayStation αν δεν υπήρχαν οι κοπιές. Βασικά, ποιος πίστευε ότι τώρα τελευταία όσο ασχολούμαστε 5, 7, 8, 10 χρόνια που θα είχαμε χαλάσει τόσες χιλιάδες ευρώ, ας πούμε, ευρώ. Δεν το περίμενε κανείς. Ναι. Και... ναι. Τότε έλεγες... Και να στο λέγα τότε μπορεί και τότε να μην σε έγιαζε. Είχες άλλα ενδιαφέρον. Ναι. Να το λες χιλιάδες ευρώ, αλλά μπορεί να είναι 20 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Κατάλαβε το στο σύνολο. Το ότι τα κρατάμε στην άκρη είναι που τα κάνει και μαζεύονται. Λοιπόν, άνοιγε ένα γάστρο 98 και σας έλεγα σε όλους ότι το 2022, 40 κάτι, θα μιλάμε για βιντεοπαιχνίδια, θα γέλαγαν οι Αθήνα στο κράτο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε μια άλλη γενιά δηλαδή που το διατηρήσαμε και είναι μένει στο και το γουστάρουμε. Και εγώ όλε δεν πιστεύω ας πούμε ότι κάθομαι και κοντεύω 40 χρονών και έχω ας πούμε κανάλι του κύριου. Εντάξει. Θα μπορούσα να μην είχα καθόλου κανάλι. Θα μπορούσα να έχω κανάλι για τι μηχανέ μου που γουστάρω πολύ, για τα ενεργεία, για άλλα. Λέμε, αλλά θα μπορούσα. Για τα κοκαλάκια, για τα μαλλιά. Θα μπορούσα να μην είχα καθόλου κανάλι. Νομίζω ρε φίλε όμως ότι γουστάρεις λίγο περισσότερο το ρέτρο. Το βάζεις πιο πάνω για τις μηχανές. Όχι, όχι. Είναι ανάλογα τα χρόνια. Παλιότερα δηλαδή. Καλή μέρα ήμουν σε μια φάση δηλαδή. Ναι, είναι με τα χρόνια έτσι. Παλιά με τα ενιδρία, αλλά και το Θάνο. Ήμασταν όλο τρέχαμε για ενιδρία, αγοράζαμε, κάναμε. Ναι. Είναι πιστεύω σε κάθε γενιά. Τώρα ας πούμε βάρεσε όλους τους συνομήλικους στο ρετρό ας πούμε. Οπότε να ψηλιαζόμαστε ότι κάνα χρόνο ακόμα το κανάλι και μετά θα αλλάξει πόμπι. Θα την αγοράσουμε ψάρια μετά, θα γίνει. Μετά εδώ του κάθε πίσω, το 1990. Είναι πιο σημαντικά πράγματα. Εντάξει. Το κανάλι δεν είναι η ζωή μου, εγώ παιδάκι μου, μεγαλώνει και χαίρομαι το παιδάκι μου, έχω άλλα πράγματα, πιο σημαντικά να μου ασχολήσω. Εντάξει παιδιά, αυτό το χόμπι για μένα προσωπικά είναι για να ξεφεύγω λίγο από την καθημερινότητα. Δηλαδή από τις δυσκολίες που συναντάς, κατά τα ψέματα παντρεμένοι είμαστε περισσότεροι με παιδάκια. Τι να πω, αυτό το έχω εγώ σαν ψυχοθεραπεία. Να κάτσω να βάλω ένα παιχνίδι, να θυμηθώ 2-3 πράγματα εκεί με τα παιδιά μου. Παίζουμε κιόλας και μαζί και το γουστάρω πολύ.
βλέπουμε, κάνουμε και είναι ψυχοθεραπεία για μένα αυτό. Σε θρέφει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε κάνει πάλι καλά γιατί θυμάσαι ότι τότε πέρναγες τέλεια. Και όταν σου θυμίζει αναμνήσεις, δηλαδή πώς να σου το πω, είναι πράγματα που τα έχω ξεχάσει. Ναι, θα βάλω ένα παιχνίδι και ή θα χάσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή θα κάνω ένα κόλπο και αμέσως θα μου έρθει τότε που το έκανα και όλα. Εκείνη, αυτό στιγμή, το Back to the Future είναι τρομερό. Δεν στο δίνει με τίποτα αυτό, τίποτα. Είναι απίστευτο. Δεν στο δίνει τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή για όσους καφέδες και να πας, ό,τι και να κάνεις, δηλαδή αυτό που σου προσφέρει αυτό το πράγμα δεν υπάρχει για μένα. Οκ. Παιχνίδια, top 5. Λοιπόν, top 5 εκείνης εποχής. Με το μυαλό του τότε, όχι το τωρινό. Α, έτσι πρέπει να το παίξουμε όλοι τότε. Και εγώ έτσι όμως. Υποψιάζομαι ότι και οι δύο είπατε top 5 του τότε. Ακριβώς. Γιατί τώρα έχουμε οριμάσει και έχουμε άλλα το τέλος. Ακριβώς, ναι. Ωραία, πες μας τότε, το 5 του τότε. Όχι, εμένα παραμένει. Το 5 του τώρα. Α, ωραία. Το τότε κλασικά Grand Turismo, το 2 το Grand Turismo, όχι το 1, εντάξει. Resident Evil 2, Silent Hill, Crash Bandicoot 2, συμφωνώ με τον κύριο Βονοπέδα δηλαδή. Πες το. Και το Metal Gear. Metal Gear. Πολύ κλασικά παιχνίδια. Που λέμε όλοι Metal Gear. Τότε. Για πες μας τώρα. Το 2 σας άρεσε. Τώρα αλλάζει. Ποιο, το Metal Gear 2. Δεν το έχω παίξει. Εγώ είχα ξενερώσει άγρια. Δεν το έχω παίξει το 2. Ούτε εγώ. Το Metal Gear το 2. Εγώ το φτάσα μέχρι τη μέση και μετά το παράτησα. Το 3 γενικά. Το 3 το έχω παίξει, το 4. Είναι που άλλαξε και πρωταγωνιστή, άρχισε κάτι χαζομάρες, κάτι τέτοια, δεν ξέρω. Βγήκε μετά, δεν βγήκε το Substance που έχει κανονικά το Snake νομίζω. Ναι, δεν το έχω παίξει καθόλου αυτό. Νομίζω βγήκε μετά. Όταν λες 2 αυτό εννοείς ή εννοείς το 2 στο PlayStation 2. Το PlayStation 2 αυτό. Που είχε βγει τότε αυτό. Για πες top 5 του τώρα, έτσι είναι πολύ περίεργο. Εντάξει, είναι πολλά σωτεράκια διαφορετικά. Παιχνίδια τα οποία δεν είχα, δεν τα είχα δει και τότε σε μαγαζιά δηλαδή. Δεν υπήρχαν, δεν ήταν κλασικοί τίτλοι. In the Hand. Το In the Hand, γιατί να λέμε. Καστιβέλια, In the Hand. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, ένα αγαπημένο παιχνίδι τρελά είναι το Metal Slug, έτσι, το 6. Ειδικά είναι το, για μένα θεωρώ είναι το καλύτερο από τα Metal Slug, αλλά δεν μου το θυμίζει με το PlayStation. Με ένα τζέο, ναι. Το έχω παίξει στα ηλεκτρονικά. Εδώ το πήρα, γιατί δεν μπορώ να το πάρω αλλού. Ναι. Γιατί στο AES ας πούμε είναι απλησίαστο, μιλάμε για τώρα ψήφιο νούμερο. 3.500 με 4, μιλάμε εντάξει είναι κάτι ποσά αστεία. Δεν τα αφήνεις για κανένα λόγο, εκτός άμα έχεις να σου περισσεύουν. Άμα είσαι πλούσιος θα δίνεις. Πρέπει να υπάρχει ένα φρένο σε όλα δηλαδή. Και πάλι είναι τι να σου πω, αυτά μπορεί και σε 10 χρόνια να μην κάνουν τίποτα. Δηλαδή να πάω να δώσω τα 4.000 ενώ υπάρχει... Βασίλη, ακούστε, εγώ το έχω πει και με τον Γιάννη και με τον Νίκο. Η συλλογή μου έχει ένα χι ποσό τώρα. Αν σε 5 χρόνια μου πούνε ότι έχει 0, πάλι οκ θα με τα αγαπώ και θα συνεχίσω να τα έχω. Ναι. Δεν το κάνουμε μέρη για να έχουμε υπεραξίες. Αυτό είναι μεγάλο. Εμείς εδώ δεν είμαστε για εμπορικό κομμάτι για να... Τίποτα. Εμείς καταρχήν δεν πουλάμε. Αυτό ακριβώς. Εγώ δηλαδή τι να έχω πουλήσει. Είχατε πάρτι μας μόνο. Πουλάς άμα πάρεις κανένα μεγάλο πακέτο και έχεις μέσα και κανένα διπλό, ξέρω εγώ, κάπως έτσι θα δώσεις κάτι. Ναι, είμαστε άλλη φάση μας τώρα. Μάλιστα. Οπότε πριν περάσουμε και στις δικές γραμμές, για να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Και μετά από το σύντομο διάλειμμα με διαφημίσεις, ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με τις δικές μου αναμνήσεις. Εντάξει, παιδιά, τώρα εγώ συμπλήν, ίσως τα θυμάστε, τα έχω πει σποραδικά αυτά τα χρόνια από αυτό το κανάλι. PlayStation 1, πρώτη επαφή, Minion. Παίζουμε Minion Mega Drive, Saturn, δεν ξέρω τι παίζαμε.
και σκάνε κάτι οι πιτσιρικάδες και λένε απέναντι στη γωνία στο Virgin έχει στο Μετρόπολης, τι λεγόταν αυτό εκεί το γωνιακό που τώρα είναι ένα χωριάτικο, Ομόνια και Πατησίων, έχουν φέρει PlayStation ένα Stanley. Και το ακούς αυτό σκάει το Rage. Μπροστά οι Warriors, πίσω οι Αρτσεράδες, ξέρω εγώ όλοι, δηλαδή από πίσω οι Healers. Κατεβαίναμε έτσι τις σκάλες τις κυλιόμενες. Εγώ ας πούμε επειδή είμαι πιο έξυπνος από τους άλλους, γιατί το ήξερα, πήγαμε από τις έξω από τις σκάλες κινδύνου. Και είχαμε κατέβει πριν από τους άλλους από τις κυλιόμενες και φτάσαμε πρώτοι απέναντι στο Μετρόπολη. Λοιπόν, εκεί πιάνω το stand πρώτη φορά, το χειριστήριο αυτό το περίεργο. Θυμάμαι το κίτρινο κουτί, εκεί Χριστούγεννα 96 ήταν ένα φιγουράρι παντού. Το κίτρινο κουτί, stands. Από εκεί έχω τα διαφημιστικά από τότε, παιδιά, γιατί εγώ κρατάω, είμαι συλλέκτης που έχω πράγματα από τότε. Που έχω, ρε παιδί μου, και τα χαρτάκια. Είχα και τα περιοδικά και τα χαρτάκια και τα διαφημιστικά. Νόμιζα ότι ήταν πολύ ιδιαίτερα, ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων παίζω εκεί το Ridge Racer. Που ήταν απατηλό driving εκείνη την εποχή, ρε παιδί μου, της Namco, αλλά έπαθα σοκ. Για να μην σας τα απολυλογώ, περνάει λίγο ο καιρός. Νόμιζα ότι θα πάρω PlayStation, το ζήταγα στους γονείς μου, μου ρίχνανε άκυρο. Χριστούγεννα 96 τώρα μιλάμε. Έχονται Χριστούγεννα 97 και παίρνω τον Jaguar από το Έθνος. Το έχουν πάρει ήδη φιλαράκια το PS1 και πάω σπίτι τους να παίζω. Και το φιλαράκι μου στο τίνις με κορέδευε. Μου λέγε, εγώ παίζω, λέει, τι μου λέγε, παίζω, Grand Turismo είχε βγει το 97. Νομίζω τώρα θα σε γελάσω. Το ένα είχε βγει. Το ένα είχε βγει. Και πήγαινα εγώ σπίτι να παίζουμε Grand Turismo και αυτός μου έλεγε, τώρα που θα φύγεις παίξε λίγο Cybermorph και για μένα, μου λέγει. Οπότε πήγαινα σπίτι με σκυμμένο το κεφάλι, εγώ ρε παιδί μου, ένα bullying εκείνης της εποχής, ξέρω εγώ. Έπαιρνα περιοδικά, άρχισα να απορώνομαι, να διαβάζω Game Pro Games, να το βλέπω το PlayStation σαν το απόλυτο μηχάνημα που πρέπει να αποκτήσω κάποια στιγμή. Εν ολίγης, το καλοκαίρι του... Όχι, λάθος. Καλοκαίρι του 97, παρότι είχα πορωθεί, με κάποιο χαρτζιλίκι πήγα και αγόρασα το Resident Evil Director's Cut. Το ένα. Το από τότε. Το ναι, ένα. Σκέφτε το ένα. Ένα. Μαζί με memory card. Μεταχειρισμένη. Ναι, ναι. Καλή κίνηση αυτή. Ναι. Ήσουν από τους τυχερούς. Με το σωστό τρόπο. Έτσι. Εγώ και πίστευα ότι θα μου πέναν, επειδή μου εκείνο το καλοκαίρι οι γονείς μου το πήσαν. Δεν μου το πήραν, μου πήραν το Jaguar, λοιπόν, με το που είδα μετά. Οπότε ήμουνα πόσο καιρό να το βλέπω στο γραφείο μου, τον Director's Cut τώρα. Στο φιλαράκι μου δεν πήγαινα να το παίξω γιατί δεν με άφηνε. Μου έλεγε, θα μου το δανείσω να το παίξω εγώ αυτό, δεν θα το παίξουμε μαζί και οι δύο. Οπότε το βλέπει αλλιώς. Ναι, οπότε δεν μπορούσα να το παίξω κάπου. Διάβαζα βέβαια στα πρακτικά ότι είμαι η απόλυτη παιχνιδάρα εκείνη την εποχή. Μη σας τα απολυλογώ, έχετε 98. Είμαι πρώτη ηλικίου και παίρνω πάρα πολύ καλούς βαθμούς για το Πάσχα. Και γι' αυτό επέλεξα αυτό, σας το λέω τώρα στη μέση του επεισοδίου, επέλεξα αυτό το επεισόδιο να γίνει τώρα. Γιατί τέτοιες μέρες πριν από 24 χρόνια. Πήρα μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τετάρτη, πήρα το PlayStation 1, παιδιά, αυτό εδώ. Το οποίο είναι το παιδικό μου. Αυτό είναι το παιδικό μου, λοιπόν, παιδιά, από τότε. Πήρα καλούς βαθμούς, μου το πήρε ο πατέρας μου. Συγκεκριμένα, επειδή εδώ έχουμε ηλεκτρονέτ και έχουμε το καμπέρι ηλεκτρονέτ, τέλος πάντων στο γαλάτσι, γινόταν χαμός εκείνη τη μεγάλη εβδομάδα. Δεν υπήρχε διαθέσιμο. Το θέλανε για δώρα, για το ένα και το άλλο. Δεν υπήρχε. Και θέλω. Να σας δείξω μια εικόνα που μου την έστειλε ο φίλος ο Θάνος. Με έστειλε σε μια ηλεκτρονική, όχι, σε ένα ηλεκτρονέτ στην Κατεχάκη που είναι πριν το μαγαζί του Θάνου και πήγαμε με τον πατέρα μου εκεί και μας είπε, έχει εκεί άμα θες να πας. Mm. Και φεύγουμε με τον πατέρα, παιδιά, σφαίρα μεγάλη Τετάρτη μεσημέρι, το αγοράζουμε. Γυρνάω σπίτι και νόμιζα ότι ήμουνα ένας από τους Vikings που πήγε για raid στην Αγγλία και γυρνάει με τους θησαυρούς με τα χρυσοπότηρα, ξέρω εγώ. Νόμιζα ότι είχα ένα έπαθλο, παιδιά. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Demo 1 μέσα με τον τυρανόσαυρο το 3D να περιστρέφεται. Ναι, το κλασικό. Και δεν είχα άλλο παιχνίδι, είχα το Resident και κουμπώνω πρώτο παιχνίδι το Resident. Γεια σας. Μεγάλη Πέμπτη φεύγουμε για το χωριό, Πελοπόννησο, Ορεινή Αρκαδία, όλα τα ξαδερφάκια, μικρά, μεγάλα, κορίτσια, αγοράκια, στην τηλεόραση του παππού που ευτυχώς δεν είχε, όχι, είχε σκάρτ, βάζω το σκαρτάκι και βάζω Director's Cut και Air Combat, μου το έφερε ένας ξαδερφός μου, το είχε πάρει δανεικό από ένα συμμαθητή του πιο μικρός, παίζω και Air Combat εκείνο το Πάσχα.
και παθαίνω σοκ. Σας περνάω τώρα και φωτογραφία που είμαστε κερκίδα στο σαλόνι της γιαγιάς και του παππού και παίζουμε παιδιά από κάτω. Κοιτάμε όλοι, κοιτάνε τα ξαδερφά και τα μικρά με φρίκι το Resident Evil 1. Και θυμάμαι και αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί την ώρα που είμαστε κάτω στα εργαστήρια με τον Tyrant. Τι λέμε, ωραίος. Αυτή η φωτογραφία θυμάμαι και τραβηχτεί εκεί γιατί έχουν μείνει τα μικρά έτσι. Πάντως με αρέφ δεν νομίζω να είχε. Υπήρχε με σαν έξτρα πρέπει να υπήρχε, αλλά. Όχι, με κομπόζιτε έβγαινε. Αρσεά. Ναι, έβγαινε αρσεά. Η κονσόλα είχε πάντα το κλασικό που είχε μέχρι και το 2. Ναι, το αρσεά. Το 3. Υπήρχε. Αλλά δεν θυμάμαι αν το πρώτο μοντέλο είχε μέσα αρέφ ή το είχε εξτρά. Μέσα δεν πρέπει να είχε ποτέ. Δεν είχε ποτέ αρέφ. Εγώ δεν θυμάμαι αν είχε αρέφ. Δεν κάνω πουλά για εξτρά, ναι. Πολύ ανάμνηση παιδιά μετά. Εντάξει, πήρα άλλα 2-3 παιχνίδια. Distraction Derby 2 θυμάμαι πήρα. Treasures of the Deep, παιχνιδάρα. Τι άλλο, Tomb Raider 2. Ace Combat 2 μετά απορρόφηκα. Όλα γνήσια. Spawn the Eternal. Και μετά λέω: δεν γίνεται να χαλάω τόσα λεφτά για καινούργια μεταχειρισμένα. Τσιπάκι Power Games στην Κράβα με 5 χιλιάρικα. Ένα παιχνίδι δώρο. Και άρχισα να παίζω Symphony of the Night, Gran Turismo, Command and Conquer και εγώ, Siphon Filter. Λιώσαμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με αυτό το μηχάνημα, παιδιά, και εγώ έχω παίξει μαζί με NES και Game Boy. Μετά από ρετρό κονσόλα είμαι σίγουρα εδώ. Δηλαδή έχω περισσότερες ώρες από ό,τι έχω και στο Dreamcast. Το είχες τσίπαρα και εσύ, έτσι. Ναι, το τσίπαρα μετά. Τέρμα. Έπαιξα πάρα πολύ και να πω και μια τελευταία ανάμνηση για να κλείσω. Καταρχήν, όσοι θυμάστε, το περιοδικό Games είχε ανακοινώσει την Games Festival, η οποία θα γινόταν σε ένα εμπορικό κτίριο το οποίο υπάρχει ακόμα και είναι πάνω στην Λεωφόρο Κηφισίας. Παρακάλεσε τον πατέρα μου να μην το έχανε αυτό το event, να πάμε. Πήρε ρεπό από τη δουλειά του, που ήταν δύσκολο να πάρει τότε ρεπό που ήταν σεφ ο άνθρωπος και καθημερινή. Πάμε εκεί με τον πατέρα μου. Και εγώ είχα πάει. Θυμάμαι τον κύριο Γιώργο Καλήφα να είναι εκεί στα stands του Games κτλ. Έχω τρελές αναμνήσεις, μας μοιράζανε διαφημιστικά σακούλα με δωράκια. Και τότε είχε βγει, παιδιά, το Resident Evil το 2, που το είχα διαβάσει στα περιοδικά. Είχα διαβάσει και τους οδηγούς, ήξερα τι γινότανε και πάω να το δω πρώτη φορά και δεν το είχα αγοράσει. Είχε τότε 23.000, 22.000. Δεν το είχα αγοράσει και δεν το είχα πάρει και σαν κόπια. Και πάω και στείνομαι στο stand και να είναι ο πατέρας μου τώρα δίπλα και να μου λέει: γιατί μου λέει ρίχνεις με τον πιστόλι, βγάλε την καραμπίνα μου λέει. Του λέω: δεν έχει, μου λέει, φυσίγκια. Δεν έχω τόσα φυσίγκια θέλω. Μου λέει: παιχνίδι είναι, δεν έχει ατελείωτα φυσίγκια. Λέω: πρέπει να τα βρούμε. Μου λέει: πού θα τα βρούμε. Του λέω: δώσε πτώματα, σε σεντάρια. Ωραία, μου λέει: βρες, μου λέει. Μετά να σκάνε τα κοράκια, να σκάνε τα σκυλιά. Ρίχτους, ρε, μου λέει: μη φοβάσαι. Εγώ να τεινάζω, να τρομάζω, ξέρω εγώ. Το θυμάμαι τρελή ανάμνηση με τον πατέρα μου. Να είναι καλά, ο πατέρας μου με πήγε. Το θυμάμαι σαν χτες που παίζαμε οι δυο μας. Και από πίσω δεν έχω άλλο κόσμο να περιμένει και εγώ είχα πάει να τερματίσω το μισό παιχνίδι. Έπαιζα δηλαδή καμιά ώρα και να μου λένε ρόντο ρε. Ναι. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Εντάξει, μετά 99, ένα χρόνο μετά πήρα τον Dreamcast. Άρχισε να πέφτει η φάση με το PSX. Είχα τον Dreamcast 128 bit, αυτό 32. Εντάξει, γράφτηκα στο μέλος που είχε το PlayStation Club, εσείς δεν είχατε γραφτεί. Εγώ είχα γραφτεί. Θα σας δείξω, έχω την κάρτα μέλους. Ήταν για το demo εγώ. Εμένα δεν είχε demo. Μέσα έπρεπε να στείλεις. Την έχω ξαναδεί από άλλο παιδί, αλλά εγώ δεν την είχα, όχι. Ναι. Okay. Κάρτα, παιδιά, έχω την αλληλογραφία από τότε. Τα έχω όλα φυλαγμένα. Ισχύει ακόμα η κάρτα. Ναι, έχει εκπτώσεις για PS5 για το store. Ναι, digital. Τζίνησα την κάρτα και σου δίνουν PlayStation 5. Είναι digital. Και τέλος πάντων, πολύ καλές αναμνήσεις, ρε παιδιά. Εντάξει, τρέχαμε μετά, κέντρο, κόπιες. Πολύ ωραία φάση. Να. Αυτό. Είναι, όλοι έχουμε καλές αναμνήσεις. Έχουμε καλές, καλά. Μπορώ να πω κι άλλες, αλλά τώρα δεν θέλω να είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η κονσόλα που έχουμε παίξει τις περισσότερες ώρες. Μας χόρτασε, κανονικά. Αυτό, ναι, πιο σωστό. Μας χόρτασε. Και για να πω και εγώ το top 5 πριν κλείσουμε. Resident Evil Director's Cut στο νούμερο 1. Στο νούμερο 2 Duke Nukem 3D. Στο νούμερο 3 Gran Turismo, νούμερο 4 Alundra και νούμερο 5 ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην είναι ακριβό τώρα, μπορεί να μην το ξέρει πολλοί κόσμος, δεν ξέρω, δεν μπορεί να το βρίσκει με 10 ευρώ. Εμένα αυτό το παιχνίδι έπαιξα πάρα πολλές ώρες και πέρασα πολύ καλά, το Auto Distract. Είναι με ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι κολοπειραγμένο από την κυβέρνηση, είναι πανγρήγορο, είναι οπλισμένο σαν αστακός και είναι open world κάπως. Και κυνηγάς ελικόπτερα, τάνκς, ξέρεις. Εγώ να σας πω ένα άλλο, το Blast Radius, δεν ξέρω. Ναι, βέβαια. Αυτό σαν τον Driver που πήγες. Με δύο PlayStation. Θυμάσαι τον Driver. Βέβαια, κατά τον Driver θυμάμαι ότι πήγαινα στον Άγιο Αντρέα στη Λαμπρινή,
κάτω από την πλατεία, απέναντι εκεί τώρα που είναι ένα μεζεδοπολείο. Ναι, κατάλαβα. Εκεί είχε ένα μπιλιαρδάδικο. Το μπιλιαρδάδικο πιο δίπλα είχε ένα μαγαζάκι από κάτω, το οποίο χρέωνε με την ώρα 1000 δραχμές. Και εκεί θυμάμαι είχα παίξει τον driver. Ήταν νομίζω τέτοια φάση κι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το driver, ναι, εντάξει, ήταν πιο πολύ. Όχι, ήταν ωραίο. Αλλά το distract, να το, όποιοι δεν το ξέρετε, παιδιά, ψάξτε το. Και το Tenka, το θυμάστε, το Tenka. Ναι. Σε 12 Final Resistance, Exhumed, εντάξει, πολλά παιδιά, δεν ξέρω τι να πρωτοπήρε. G-Poly, σπορώνομαι για G-Poly, σας πούμε, γουστάρω, ναι. Απόκαλυψη τον Bruce Willis, ξέρω εγώ, θυμάμαι ακόμα το εξώφυλλο από τον Game Pro. Αυτά, παιδιά, άμα πούμε και άλλα αναμνήσεις, εγώ να αρχίσω να μιλάω για να μην θα τελειώσω ποτέ. Οπότε, πάμε να περάσουμε να δούμε τα καλούδια μας. Φύγαμε. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ ξεκινάμε, παιδιά, να κάνουμε ένα πέρασμα παράλληλο σπικάζ από τα παιδιά. Βέβαια, δεν θα προλάβουμε όλα αυτά να τα δείξουμε για να είναι όλοι μαζί, γιατί τα παιδιά έχουν και αυτά οικογενειακές υποχρεώσεις. Πρέπει να φύγουν σιγά-σιγά. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με την κονσόλα. Το πρώτο κουτί. Το δεύτερο, λάθος. Το πρώτο είπαμε ότι είναι σαν του PS Classic. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ μέσα περιγραφές. Βλέπουμε και εδώ πίσω τα παιχνίδια εκείνης εποχής. Παράπα the Rapper. Εδώ βλέπουμε τα περιφερειακά που υπήρχαν τότε, εκείνη την εποχή. Περνάμε στην έκδοση που είχαμε σχεδόν όλοι μας. Είναι πιο πολεφορημένο στην Ελλάδα. Ναι, 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 η DualShock. Και αυτή με το συντάκι μέσα. Έδειχνε ότι είχε μέσα το DualShock. Και εδώ τριγύρω τα πραγματάκια όλα. Και τα κλασικά. Είμαι το PlayStation. Ναι, ξέρετε, ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, ναι, τον αγοράσετε. Ναι, μόνο το logo, μόνο το logo. Εντάξει, άλλα παιχνιδάκια εδώ πίσω. Το είχαν λύσει. Ισχύει, έτσι είναι. Και τα καλά. Λοιπόν, και εδώ PS1 του Βασίλη. Δεν είναι και εύκολο να το βρείτε αυτό το κουτί, το συγκεκριμένο. Δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο. Δεν θα το κάνω πολύ πέρα εδώ, γιατί είναι και του Βασίλη. Άνοιξε το μάθες. Όχι, μωρέ, εντάξει. Όχι, άνοιξε το, έχει τα μάλια μέσα. Αλλά... Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο που πιστεύω ότι θα έχει το manual. Αλλά ναι, θα το δούμε όμως live, γιατί το έχει φέρει ο Θάνος στο δικό του PS1 και εγώ το έχω μέσα στο σιρτάρι, όπου έχει πάνω μια πολύ καλή οθόνη που τώρα παίζει ο Βασίλης και ο Θάνος όσο μιλάμε. Και είναι η οθόνη, η Sony η οθόνη, παιδιά, ναι, την έχει πάρει από τον κουμπάρο μου τον Διονύση. Λοιπόν, εδώ θα να κάνω, να δείξουμε μια και εγώ το PlayStation μετά το Mini. Που είναι βασισμένο στο πρώτο κουτί. Στο πιο ιστορικό κουτάκι. Ναι, ναι, ναι. Και το μηχάνημα είναι και αυτό εδώ. Να το δούμε δηλαδή πριν δούμε τα άλλα. Δεν ανοίγει. Το οποίο όσοι το πήραν όταν είχε 30 ευρώ ήταν πολύ τυχεροί. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχει πάει 100 πλάς και αυτό. Έχει πάει τόσο. Ναι, ναι. Βέβαια. Λοιπόν. Έχει οριμάσει σαν κονσόλα. Ναι. Πάμε εδώ να δούμε τώρα το πρώτο PlayStation, παιδιά, που βγήκε με την κωδική ονομασία SCPH1002. Αυτό είναι το πρώτο μοντέλο και αυτό πώς το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε από πίσω που έχει τις RCA εισόδους και την παράλληλη, τη Serial IO θύρα. Πολύ πλούσιο στον έκδοση. Πολύ πλούσιο, ισχύει με το καπακάκι του. Εδώ το βάζω και να το δείτε και συγκριτικά με το PS Mini. Η επόμενη έκδοση, η DualShock κονσόλα που είχαμε όλοι, η 5502 που βλέπετε. Η διαφορά της πίσω δεν έχει πια RCA εδώ εισόδους και εδώ μπορείτε να βάλετε τα τσιτάκια, μπορούσατε να κάνετε διάφορα πράγματα και τα λοιπά. Και εδώ είναι το τελευταίο μοντέλο που βγήκε, το μοντέλο 9002. Το οποίο πίσω κόψανε και αυτήν τη θύρα και έχει μόνο τα πάρα πολύ βασικά. Λοιπόν, θα δούμε και άλλα πράγματα από αξεσουάρ. Πάμε να δούμε τώρα πρώτα τους τίτλους του Βασίλη. Φύγαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια του Βασίλη. Να τα κάνουμε, παιδιά, επειδή τώρα είναι πάρα πολλά, δεν θα καθόμαστε τώρα να μιλάμε πάρα πολύ. Απλά θα κάνουμε ένα πέρασμα. Έτσι. Και εγώ τα δίνω και στο Βασίλη να τα μαζεύει ταυτόχρονα. Sonic Wings το παίζουν τώρα διπλό εδώ τα παιδιά. Οι δύο Θάνοι. Sonic Wings ή αλλιώς Aero Fighter. Το έχουμε παίξει μαζί λίγο στο Neo Geo, θυμάσαι, ναι, το Room Tour, έτσι. Ναι. Πριν δείξουμε τα παιχνίδια, ο Βασίλης έχει, παιδιά, και την official τη θήκη αυτή εδώ, του PlayStation. Τη θυμάμαι αυτή, έπαιζε πολύ στα μαγαζιά εκείνη την εποχή. Μπόμπα.
Δεν αντιγραφές ότι πρέπει αυτό. Έτσι, έτσι, έτσι. Πω πω, Capcom Generations εδώ. Έχει μέσα... Έχει μέσα δύο μάνιουαλ, τα CD. Ναι. Έχει τις συλλογές από εκείνα τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, κλασικά. Καλά, κλείστο εσύ. Εντάξει, Silent Hill. Παιχνιδάρα. Ο αληθινός τρόμος από εκεί συνήθως. Αληθινός τρόμος. Εντάξει, ένα πανάκριβο παιχνίδι αυτή τη στιγμή εδώ. Castlevania Chronicles, παιδιά. Απίστευτο παιχνίδι και αυτό. Με την Konami. Όταν τα ανοίξεις, Νικόλα, ό,τι θες. Ναι, Metal Slug, αυτό είναι λίγο βαρύ, θα το ανοίξουμε. Ψ, κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Manual, εποχές, έτσι. Καλά, εντάξει, παιδιά, για τον Βασίλη, ναι, το ξέρουν πιο πολύ. Όλα άψογη κατάσταση. GT Interactive, εδώ, στη Γαλλία. Πολύ ωραίο σιτεράκι αυτό. Striker 1945. Πω, πω, αυτό το παιχνίδι. Θέλω να το πάρω, ρε φίλε, το έχω λιώσει. Λοιπόν, αυτό. Αυτό Θάνο είναι και στο Saturn. Ναι, 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 ναι. Εννοείται. Αλλά νομίζω μόνο Ιαπωνικό, ευρωπαϊκό δεν πρέπει. Όχι, υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο παιχνίδι που μπορώ εδώ στην κάμερα να πω με το χέρι στην καρδιά ότι τον Θάνο τον pro player beat'em up στον νικάω. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Φίλε, είναι το beat'em up στη ζωή μου που έχω κάψει πιο πολύ από όλα. Που δεν παίζω πολύ beat'em up. Να πω κάτι έτσι για να χαρεί και ο Γιάννης. Όλα αυτά τα port είναι πολύ καλύτερα στο Saturn. Ναι, είναι, είναι. Είναι, είναι, είναι. Αυτή την όχι όλα, αλλά τα περισσότερα είναι. Τα, τα 2D. Όλα. Τα 2D είναι όλα καλύτερα. Τα beat'em up τώρα μιλάμε ή για shooter. Για τα fighting. Α, για fighting, ok. Η αλήθεια είναι ότι στο King of Fighters, που είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια του 95, που το έχω και στο AES και στο CD και τα έχω δει όλα και στο PlayStation 1 και στο... ποιο άλλο έχει? Και στο Saturn. Στο Saturn τρέχει απίστευτα καλά. Μετά του AES δηλαδή την έκδοση. Βγάλε και μια φωτά παιδιά έτσι εκεί με το κινητό σου που παίζουν να την έχουμε. Mortal Kombat Trilogy το είδαμε. Εντάξει, αυτό εδώ. Παρότι αυτό... τρομερό σουτεράκι. Πω πω, το είχα ξεχάσει ότι υπάρχει αυτό. Και αυτό υπάρχει και στο Saturn. Πω πω, φίλε, αυτό έχω το θυμηθώ από τότε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό μου το έχεις δείξει και εμένα πρόσφατα. Το είχα για το PC εγώ. Children of the Atom, παιδιά. X-Men. Arcades Mass, ναι, X-Men. Απίστευτο fighting. Θάνο αυτό, το θυμάσαι? Το έχω, στο Σάκου. Έτσι. Ένα... δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο σουτεράκι το οποίο είναι και 3D και 2D. Αγαπημένο. Ναι. Αγαπημένο. Πολύ ωραίο. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό, αλλά για να είναι καλό, το λέει ο Βασίλης, τον εμπιστεύομαι. Εντάξει. Raiden Project, έλα ρε. Αυτό που έπαιζα, που σου λέγα. Και το ένα και το δύο μέσα. Θέλω το Raiden για τον Jaguar εδώ. Κι εγώ. Α, δεν το έχεις. Όχι, όχι, δεν το έχω. Πώς είναι αυτό εδώ? Πρέπει να ξεφεύγει. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είπαμε, είναι Midmaster, μην τα ξεφυλίσεις. Έτσι, εγώ το ξέρω. Είναι, βλέπει και ο κόσμος μέσα πώς είναι. Ναι. Breath of Fire, 4. Εντάξει, δύναμη, δύναμη. Ω, παιδιά, εδώ τώρα με πάτησες. Καψούρα μεγάλη. Πάτησες, γιατί είμαι και υποβρυχιάς εγώ, μεγάλος, πορωμένος. Πω, πω, είναι από, πολύ ωραίο παιχνίδι. Από το Κοκοπέλι. Κοκορέτσι. Που το λέγαμε με τον Σταύρο. Το είχαμε παίξει με τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο στο room tour της πρωτοχρονιάς. Και το λέγαμε, δύο του μήνα, sorry. In the hand. Στο PS6 η αλήθεια είναι ότι τρέχει καλύτερο το Saturn που λέγανε. Ναι, ναι. Απλά είναι πολύ δύσκολο, ρε παιδί. Ναι, ναι, είναι. Για λίγο άδικο το In the hand, τα αποβρύχια. Πολύ ναι, δύσκολο. Είναι port στο Saturn. Κάποια port ναι. Που τρέχανε χειρότερα στο Saturn. Ναι, ναι, ναι. Και ας είναι 2D. Και είναι από αυτούς που έχουν φτιάξει τα Metal Slug. Torsiden 4. Ναι, σωστά. Αυτό και αυτό το έχει κάψει, υποθέτω. Θάνο. Torsiden. Όχι, φίλε. Torsiden είναι το αντίπαλο του Taken. Έτσι, και το 4 είναι. Είναι το κακό στο 4 ναι, ήταν καλά. Ότι άλλαξε όλους τους χαρακτήρες. Εδώ αυτό... βλέπουμε ένα racing ιδιαίτερο. Είναι παιχνίδι της ναι. Sony. Είναι της ίδια της Sony παιχνίδι. Οκ. Okay. Όπως βλέπεις. Και είναι και ελληνικό παράδοξα να ξαναδείσω. Ναι. Α, ναι, όντως έχει και ελληνική μετάφραση. Και γράφει το πρώτο είχε βγει η Ιαπωνία μόνο, το δεύτερο... Νίκο, είχαμε πολλά ελληνικά manual. Ναι, ναι, όχι, ότι είχε, είχε. Όπως, ναι. Nintendo, ναι, ναι, ναι. Η Sony ήταν την αρχή στο καταναλωτή στο ελληνικό κοινό δίπλα. Dracula Resurrection, εντάξει, απίστευτο αυτό. Το έχω παίξει PC βέβαια εγώ. NBA Jam Extreme. Θυμάμαι τότε που παίξαμε το Street Hoops, το AES που μου είχε βάλει.
Εντάξει. Στο νέο Just Dance, ναι. Καλά, τα σπάει το Street Hoop. Έχει πολλή πλάκα. Εντάξει, είναι για μένα είναι καλύτερο από το NBA Jam. Αλλά... καλύτερο μπασκετάκι ever για μένα. Dracula, Last Sanctuary. Ωραία παιχνιδάκια. Ω, τι θικάρα είναι αυτή ρε φίλε, πόσα χρόνια έχω να δω τέτοια θήκη. Πω πω φίλε, ντρέπεσαι, φοβάσαι την ανοίξεις έτσι. Παιδιά κοιτάξτε, δεν θέλω να τα πειράξω. Πω πω πω, απίστευτη ε. Έλα ρε, ναι, λες και το πήρες τώρα. Εντάξει, είσαι Mind Master, τέλος. Τέλος. Το πήρε, το πήρε. Tekken 3 Ιαπωνικό. Όχι, Tekken το πρώτο σε χάρτη. Κάτσε. Αμερικάνικο εξώφυλλο ή ευρωπαϊκό. Με μπέρδεψε τώρα. PAL λέει. Αυτό είναι σίγουρα PAL. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, είναι PAL, αλλά νόμιζα ότι το εξώφυλλο ήταν σαν αμερικάνικο εμείς. Πω, 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 φοβερό. Καλά, αυτό το παιχνίδι το θυμάμαι τότε. Πόσα 4 CD. Ναι. X-Files, παιδιά. Εντάξει, δεν το έχω παίξει, αλλά ήξερα. Πολύ βίντεο. Τρομερή απογοήτευση ότι το πρώτο CD ήταν πάρα πολύ μεγάλο και έλεγα πω πω θα χορτάσω παιχνίδι και το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ήταν έτσι. Έλα ρε. Ναι, ναι. Εντάξει, παιχνιδά που την έχω και εγώ, τον Delta, παιδιά, θέλω να κάνω ένα βίντεο γι' αυτό. Ελληνικό γι' αυτό λίγο. Ελληνικό όντως. Απίστευτο παιχνίδι. Αυτό δεν το έχω την αλήθεια να σου πω. R-Types. R-Types. Siren, παιδιά. Ένα και δύο δηλαδή. Μάλιστα. Δεν το, σαν compilation αυτό δεν το θυμόμουν. NBA Jam Tournament Edition. Καλά, και πού δεν έχει από βγει αυτό. Από τα πρώτα παιχνίδια του PlayStation. Α, όντως. Ναι, ναι. Ναι, γιατί θα μου πεις τότε είχε βγει αυτό Jaguar, Mega Drive, SNES. Στο Mega Drive είχα λιώσει εγώ. Και εγώ Mega Drive 2. Και εγώ Mega Drive. Εκεί. Καλά, όλοι τότε εκεί στου λαού το παίζαμε το μηχάνημα τότε. Μπόμπλε, μπόμπλε. Έλα. Έχει μέσα και την arcade την έκδοση. Πιστάει το. Πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα κοιτάω όλες τις θήκες του Βασίλη, παιδιά. Εντάξει, μία δεν έχω δει να έχει ένα crack. Γιάννη, τι λες. Μία δεν έχω δει, ρε παιδί μου, να πω ότι είναι ή τσαλακωμένο ή κρακαρισμένο. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τα πρώτα παιχνίδια που έχω παίξει με το στο PlayStation 1. Ναι. Και επίσης ήταν το παιχνίδι που το πήρα με τα γενέστερα σας συλλέκτης και το ξανατερμάτισα. Έλα, ναι. Ναι. Ωραίος. Αυτό είναι το καλύτερο συνέστημα. Σέλσοκ, για όσους δεν ξέρουν, είναι επειδή εγώ είμαι τανικίστας, όταν έχει φύγει ένα βλήμα από αντίπαλο τάγκ και σκάει πάνω στο δικό σου τάγκ, όταν κάνει το ρίκοσετ που λέμε την απόκρουση, επειδή έχει σκάσει με τρομερή δύναμη το βλήμα πάνω στο θόλο, ακούγεται σαν να είσαι μέσα σε μια καμπάνα εκκλησίας. Yeah. Τα αυτιά σου εκεί τρελαίνονται. Και αυτό λέγεται σέλσοκ, ξέρουν το βλήμα. Σοκ. Εντάξει, τόκες, ναι. Εντάξει, τόκες, ναι, ναι, πολύ δυνατό αυτό. Εντάξει, όχι, ναι, το πέρασα, γιατί είναι πολύ γρήγορα. Time Crisis που παίζαμε με τα Gunkon, το 1. Αυτό είναι μαζί με το πλάκι ήτανε. Οκ. Okay. Εντάξει, Final Doom παιχνιδάρα. Από τα λίγα παιχνίδια PS1 που θέλω να πάρω, της Williams. Άμα πέσει τα γρήγορα μου, Νίκο. Εννοείται. Θα στο φέρω. Ωραίος, εννοείται. Πολύ δυνατό. Final Fantasy Anthology, ναι. Τι λες, ρε φίλε. European Edition, παιδιά. Απίστευτο. Δεν θυμάμαι πότε το έχω ξαναδεί αυτό. Doom. Να γουστάρουμε. Το καλύτερο Doom. Το καλύτερο Doom είναι. Έτσι, ναι, ναι. Στις κονσόλες. Είναι το πιο καλό, παιδιά. Και εγώ, δηλαδή, όταν το είχα παίξει τα μηχανήματα, όταν το έπαιξα στο PS1, είχα πάθει πλάκα πόσο γρήγορα δούλευε το 3D. Final Fury, ναι. Ναι. Πολύ ξύλο και εδώ. Ελληνικό κι αυτό, πολύ δύσκολο. Ναι. Και δύσκολες θήκες αυτές. Και δύσκολες πολύ. Ναι, όντως, αυτές οι θήκες είναι περίεργες, ναι. Έρωτας. Καλά, άλλο. Εντάξει, αυτά τρελαίνεσαι εσύ για αυτά τα παιχνίδια, το ξέρω. Dark Omen. Επίσης παιχνίδι που το, όταν το ξαναπήρα, το ξανατερμάτισα. Ναι. Πισάδικο παιχνίδι, στρατηγικής. Εντάξει, έπαθα λίγο στα μάτια. Ωραίος, ωραίος. Αυτό το θυμάμαι. Αυτό είναι τρόμου και αυτό το παιχνίδι. Δεν ναι. Το έχω. Ενώ λένε πολύ ότι είναι πολύ καλό. Δεν το έχω ξεχνήσει. Στον Άρη, στο διάστημα. Ναι, 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 στο διάστημα. Καλό παιχνιδάκι είναι. Α, και εγώ δεν το θυμάμαι. Final Fantasy Origins, βαρύ. Βαρύ manual μέσα. Δυνατό. Έχει μέσα συλλογή. Εδώ είμαστε, παιδιά. Είναι το δικό μου. Ναι, έτσι, από, ναι. Τότε. Από τότε. Και το έχει άθικτο και από τότε, ναι, και αυτό. Ναι. Τα πρόσεχα, η αλήθεια είναι ότι το είχα, έτσι. Το μικρόβιο, άσχετα άμα δεν μάζευα, αλλά όπως και εσύ, Νίκο, έτσι, έτσι. Το μικρόβιο... Αυτό,
Alien Trilogy, εντάξει, εγώ το έχω και το Saturn. Το άδεξε, να σου πω την αίθεια ποιο είναι που καλύτερο. Ίσως να είναι στο PlayStation. Τρομερή ατμόσφαιρα, πολύ ναι. ωραία μουσική. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν παίζεται σήμερα. Είναι λίγο... Εγώ στο Saturn προσπάθησα να το παίξω. Δυσκολεύτηκα λίγο. Σουτεράκι, καμία σχέση. Το εξώφυλλο είναι άσχετο τελείως. Okay. Είναι ένα πολύ ωραίο σούτερ. Μάλιστα. Παιδιά, βλέπετε, μαθαίνουμε κάποια παιχνίδια τώρα που ούτε θυμόμασταν ή δεν τα γνωρίζαμε. Εντάξει, Breath of Fire. Τρία. Ναι. Πάρε το 4, αυτό είναι το 3. Εγώ έχω παίξει RPG, εντάξει. Κυρικά Final Fantasy 7 και 8. Θα το 9 δεν το παίξα ποτέ. Το 10 το πήρα στο PlayStation 2, ήταν ο λόγος που πήρα PlayStation 2. Κατάλαβα. Tiger Shark, αυτό το θυμάμαι. Από τα πρώτα παιχνίδια και ναι, αυτό. Το θυμάμαι αυτό. Ωραίο. Υποβρύχια, Νίκο, το έχεις. Έτσι, έτσι. Και το τελευταίο παιχνίδι του Βασίλη, Alundra 2. Εγώ το Alundra το 1 αγαπάω. Η αλήθεια είναι ποτέ δεν έπαιξα το 2. Με εντριγκάρει να το δω το 2 κάποια στιγμή. Γιατί το 1 είναι από τα αγαπημένα μου του PSX. Εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που έβγαλες όλα αυτά τα παιχνίδια και τα έφερες εδώ με ό,τι κινδύνους εγκυμονούσε. Μη σπάσουνε, μη κάουνε, μη ράνουνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πάρτις όλα, Νίκο. Για την καταμάρα και για σένα, γιατί είσαι ωραίος τύπος και ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ, αγόρινα μου. Λοιπόν, παιδιά, χαιρετάμε και εδώ τον Βασίλη και περνάμε στους επόμενους συλλέκτες. Πάρε να πιεις όλα. Και εδώ αυτό τώρα που ετοιμάζει ο Βασίλης, συσκευάζει τα πράγματά του, μας έφερε και να δούμε εδώ και το κλασικό arcade stick της Asiware, όσοι το θυμάστε, το οποίο μου λέει ότι είναι ολοκένουργιο και άπεχτο. Και τον πιστεύω σαφώς. Έχει και τιμή πάνω, άμα δεις. Ναι. Ναι, ναι. Πάνω, πάνω. Έλα. 18.900, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παίξει ποτέ στο συγκεκριμένο. Το θυμάμαι στα μαγαζιά. Εντάξει, δεν θέλω να το ανοίξω. Γιατί φαίνεται. Ναι, ναι, να το αφήσουμε στην ησυχία του. Και επίσης ο Βασίλης έφερε και το Gunkon, παιδιά, το 1. Που ήταν μπάτρι με το Time Crisis που είδαμε πριν. Πολύ σημαντικά κομμάτια, παιδιά, εκείνη τη εποχή. Η εταιρεία έβγαζε μέχρι και το PlayStation 3, έβγαζε. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, ένα φίλο καναλιού, ο Μανώλης ο Πετσιρίνης, μου έκανε το καλοκαίρι δώρο τον Gunkon το 2 σφραγισμένο, αν θυμάσαι, Φάνο. Που το είχε έρθει σε σένα, ναι. Δύσκολο κομμάτι. Δύσκολο κομμάτι, ισχύει. Εντάξει, απίστευτο γι' αυτό. Εντάξει, τι να πω, γι' αυτό mint mastering κατάσταση. Το Gunkon. Και εδώ τώρα περνάμε, παιδιά, στα παιχνίδια του Φάνου. Όπως είπαμε και πιο πριν, συνδυαστικά όλα τα παιχνίδια μας, τα PS1, ήταν κάπου ολονών στα 600. Οπότε βγάλαμε κάπου 500, συγγνώμη. Και οπότε βγάλαμε όλα τα διπλά, τριπλά, τετραπλά μάλλον. Και τα έχουμε όλα εδώ. Κάνα διάφορα, δηλαδή. Ναι. Θέλαμε να δείξουμε εδώ. Αυτό. Fantastic Four, λοιπόν. Έτσι. Το θυμάμαι αυτό. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχω παίξει demo αυτό εκείνη την εποχή. Αυτό είναι παιχνιδάκι που χρησιμοποιεί το Gunkon, εντάξει. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι, καλά για διασκεδαστικά παιχνιδάκια. Ναι. Okay. Δηλαδή για παρέα. Ναι. Είναι καλό. Ο Κλονόας, ρε παιδιά. Έτσι τον έλεγα, Κλονόας. Τα κλάνια. Στο PlayStation είχε την πρώτη ιστορία και εμφανίστηκε. Ήταν τα καλά. Ναι. Ο Κλονόας έχει πάει στο Θεό τώρα. Αλήθεια. Ναι. Γιατί ρε παιδιά, εγώ. Είναι τόσο καλό, είναι ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό, είναι απλά πολύ είναι δυνατό. Δυνατό. Και οι δύσκολες ηθίκες. Και αυτή η ηθίκη, αμούτη, πραγματικά, μακάρι να είχαν όλα αυτές τις ηθίκες. Απίστευτες ηθίκες, πολύ ωραίες. Rainstorm, παιδιά. Φέρτο από εδώ αυτό. Έλα, ένα Βασίλη. Βάλ' το μέσα. Σουτεράκι και Βασίλης δεν γίνεται και fighting. Dragon Ball. Ultimate Battle. Πολύ ωραίο. Αυτό το ξέρεις από Mega Drive. Ναι, ναι, ναι. Καλά, και στα PC είχε βγει αυτά. Ναι, Lost Vikings. Βασικά αυτό ουσιαστικά είναι και το πρώτο παιχνίδι της Blizzard. Πριν η Blizzard γίνει με Warcraft, Blexi και Starcraft, ήταν το πρώτο της παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απίστευτο παιχνίδι που και αυτό το έχω ξεχάσει ότι το έπαιζα. Αυτό είναι αγαπημένα μου, είναι από τότε. Ναι, το Ninja. Το δηλαδή το συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος ακόμα και απορώ, δηλαδή για μένα είναι διαμάτι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Όχι, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και επίσης μου αρέσει και το Ninja στο Xbox το 1, αλλά νομίζω δεν συνδέεται, Γιάννη. Συνδέεται. Όχι, είναι άσχετο, ναι. Medieval 2, ναι.
Το έχω και εγώ, αλλά χωρίς θήκη. Να σου πάρω τη θήκη, να το πάρεις χωρίς θήκη. απίστευτο παιχνίδι. Απίστευτο, παιδιά. Και το ένα είχε βγει στο βιβλίο Guinness τότε για τα FMV. Το πρώτο. Καλά, εντάξει, άλλη παιχνίδα. Εδώ είναι ιστορία ολόκληρη. Ναι, Parasite 2. Από Squares αυτό το κοιτάξτε εδώ, παιδιά, οι Cornish τότε που ήταν thriller φάση. Παιδιά που έχει βγάλει το Final Fantasy. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα ναι. Και τώρα κρατάει το παιχνίδι και η ιστορία του. Απίστευτο. Το ένα δεν βγήκε ποτέ πάλι. Το ένα δυστυχώς είχε ναι. Μόνο Αμερικάνικο. Εγώ σε αντιγραφή το είχα, με το καλό το αντιγραφικό και είχα παίξει το ένα το Parasite. Μόχο, τι είναι αυτό. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι που το αντίστοιχο στο Dreamcast είναι πανάκριβο. Ναι. Κάποια παιχνίδια είναι παράδοξα. Συναντάμε φτηνά σε μια εκδοχή. Ναι, και σε άλλη πανάκριβα, ναι. Danger Girls. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σιτεράκι. Τα κορίτσια. Δεν δείχνει βέβαια πολύ εικόνα πίσω. Οκ. Γίνεται δουλίτσα εδώ βλέπω. Grand Turismo 2, εντάξει. Καλά, το έχω και εγώ αυτά. Θα το δείξω μετά. Σε ποιον δεν είναι. Βέβαια, εγώ έμεινα μέχρι εκεί. 1-2. Μετά με κέρδισε η μεριά Forza. Forza Horizon Xbox, ακολούθησα εκεί μετά. Lomax. Και αυτό αγαπημένο και δυσκολάκι στα παιχνιδάκι. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα Lemmings. Τα Lemmings δεν είναι ή όχι. Universe στο Universe of Lemmings, ναι. Διπλό, ε. Σαν να λέμε ότι είναι ο υπερήρωάς τους, δηλαδή, κάπως έτσι. Κατάλαβα. Space Invaders, έλα, Activision. Αυτό είναι θα remake, δεν είναι. Ναι, οκ. Δυνατό φαίνεται. Lion King βλέπω. Είναι το βασισμένο στο 2 το Lion King. Ναι. Και δίνεται και τιμή κανονικά. Winners Club. Lone Soldier. Δυνατό. Cool Spot, έλα. Ο αγαπημένος. Goes to Hollywood. Και πας από την... Εμένα μου άρεσε πολύ στο Mega Drive. Σαν παιχνίδι τότε. Και το 1 και το 2 βγήκε στο Saturn. Ναι. Ισχύει. Και το Mega Drive βγήκε. Ναι. Johnny Bazookaton, πολύ πλάκα αυτό. Άλλο ένα παιχνίδι που ενώ στο PlayStation είναι κοντά στο 50 ευρώ, στο Saturn έχει 200 πλάσια. Αυτό το ψάχνει ο Γιάννης, για να ξέρετε, αν το δίνει κάποιος. Εγώ. Ναι. Δεν το ψάχνει. Έχεις κόλλημα, όχι. Έχω δεν το ψάχνει. Ποτέ. Ποτέ, εντάξει. Συγγνώμη. Το ψάχνει από σήμερα. Πολύ καλό πλάθος. Ναι. Και το MDK, το MDK το είχε φέρει κανείς, να το δείξουμε. Ποιο το MDK. Όχι. Πω, κανείς μας δεν το έχει. Μιλάμε αυτό το παιχνίδι, έχω παίξει. Α, να και Time Crisis Platinum, το δείξαμε πριν. Gex. Ο οποίο ήταν μασκότ. Της Panasonic το 3DO. Κατέληξε να είναι παντού και πάντα. Ναι. Σε όλες τις κονσόλες. Ισχύει. Enigma, Koei, έλα ρε. Αυτό είναι από το Japan. Japan, ναι. Δυνατό. Θυμήσε γεν, 600.000 γεν. Για Iron Soldier 3, η συνέχεια από Jaguar, παιδιά, το 1 και το 2 που είναι παιχνιδάρες. Yeah. Αυτά όντως τα παιχνιδιά δείξαν τις δυνάμεις του Jaguar εκείνη την εποχή. Το είναι σφραγισμένο. Είναι προκάτοχος του Gundam. Νομίζω ότι δεν σχετίζεται. Είναι Battle Mech Universe, κάπως έτσι. Armored Core, θυμάσαι το Armored Core. Ναι. Κάπως αντίστοιχο. Δυνατό κομμάτι αυτό θα είναι. Ζελατίνα. Α, είναι ζελατίνα. Έλα ρε. Ναι, το πιάσα και δεν κατάλαβα. Έλα ρε. Iron Soldier 3, αυτό είναι δυνατό κομμάτι. Crypt Killer. Και αυτό. Ενώ στο PlayStation ήταν καλή έκδοση. Ναι. Το κράξαμε σε Saturn, δεν ξέρω. Κατάλαβα. Disney Tarzan. Ένα πολύ ευχάριστο platform. Ναι. Είδες, το PlayStation εκείνη την εποχή συνέχισε να κάνει αυτό που έκανε και η Nintendo και για τα παιδιά, αλλά το πήγε και για τους ενήλικους, ρε φίλε. Δηλαδή το πήγε παντού. War Gods. Ναι. Είχε την πλάκα του μέχρι στιγμή. Είχε την πλάκα του μέχρι στιγμή. Είχε την πλάκα του μέχρι στιγμή. Κάναν έτσι την πλάκα. Ναι. Είχε βγει και για τον 64. Ναι, το έχω παίξει και στις λίγο σόλτ. Assault. PlayStation. Ατελείωτα παιδιά, εδώ βλέπετε τώρα πράγματα. Αυτό το παίζαν όλοι οι φίλοι, θυμάμαι. Το Heart of Darkness. Δύσκολο, βαρύ παιχνίδι. Έφερε στα όρια του το PlayStation. Και νομίζω είχε και γυαλιά μέσα, παιδιά, 3D. Αυτό το παιχνίδι, ναι. Ωραίο κομμάτι αυτό εδώ. Να, καλά το θυμάμαι. Πολύ καλό κομμάτι αυτό, η συνέχεια του Pitfall. Ναι. Από τα πρώτα, από τα Atari. Λατρεία, Pandemonium. Pandemonium, ναι. Καλύτερα από τα δύο. Ναι. Και μόνο στο PlayStation.
Το ένα το έχω στο για μένα ήταν πολύ καλά παιχνιδάκι. Για να ζωτάνε και πολύ πρόστιχη γκόμενα σε αφήσει και ναι, κανονικά. Κανονικά. Και reload. Το loaded είχε βγει στο loaded. Ναι, και μετά το reloaded εδώ. Ναι, ναι, ναι. Εξκλουσιβικέ. Και έλα ρε. Φιτεράκι. Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό γιατί είχε, και, είχε αυτό το πολύ ωραίο design, το εξώφυλλο. Το πλάστερα. Τι είναι αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το σουτεράκι ρε φίλε. Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό. Το θυμάμαι αυτό, το είχα παίξει demo τότε. Πολύ καλό. Μάλιστα. Και εδώ πριν φύγει ο Θάνος, να δείξουμε και το PlayStation. Συγγνώμη, πώς θα το φέρουμε. Θα μένει να το βάλουμε και λίγο μπροστά, παίρνει έτσι. Βασικά άμα θέλεις να, κάποιον να, να χαζοπαίξει, να πατήσει με το controller, πάρ' το μέσα. Ναι, ναι. Καλό θέλει να σε φέραμε για να παίξει παιχνίδια. Λοιπόν παιδιά, και εδώ το συνδέσαμε το PS1 με την οθόνη που σας είπαμε. Το έπαιρνες για το ναι, ναι, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις ακόμα. Στις θεωρίες για το στρατό έχω ακούσει και το, που το έχανε πολύ δηλαδή. Κάτσε ένα ζουμάρο. Ναι. Βάλαμε λίγο R-Type Delta έτσι να το δείξουμε πολύ γρήγορα. Φωνή από εδώ. Το φωτεινό από τα αριστερά. Πάμε ένα πολύ γρήγορο. Κρατάει πολύ καλά η εικόνα, αλλά δεν είναι παιδιά. Loading. Κάθε το κόψω αυτό, το πάμε γρήγορα. Έλα, πάμε. Ναι, καλά. Μήπως θα δείχνει πολύ ωραία εικόνα. Ναι, ναι. Πολύ δυνατό. Έχουν βγει και πολλές aftermarket. Ο οποίος ευτυχώς δεν είναι καλός. Ναι. Με το κόσμο δηλαδή, είναι μικρότερε σύνθεση, περίεργα, χαλάνε πολύ. Ναι, ναι. Η καλή εκδοχή είναι η official Sony. Ναι, ναι, ναι. Φτάνω στο pad. Εντάξει, ένα γρήγορο demonstration της οθόνης. Εντάξει, πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Και εδώ λοιπόν παιδιά δείξαμε τη συλλογή του Θάνου και πάμε να συνεχίσουμε με τον επόμενο συλλέκτη, με τον Γιάννη. Λοιπόν και εδώ έφερε και ο Γιάννης κάποια πραγματάκια που είναι ωραία να το δείξουμε. Λοιπόν εδώ καταρχήν βλέπουμε το κλασικό το RGB card, όχι τη Sony το official, αλλά άλλη εταιρεία, το οποίο είναι σαν αυτό που έχω και εγώ γιατί έπαιρνε και RCA για να συνδέσει με ηχοσύστημα εκείνη την εποχή. Πολύ δυνατό κομμάτι αυτό. Και αυτά νομίζω βολεύαν και για το πιστόλι. Ναι, 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 έπαιρνε, έπαιρνε και για το πιστόλι. Ναι, και μπορούσε να παίξει και τις κόπιες αυτό το καλώδιο, να πούμε, τα NTSC. Εδώ βλέπουμε link cable, το οποίο ήταν το καλώδιο που μπορούσε να μας αφήσει να συνδέσουμε τα δύο PlayStation σε δύο οθόνες και να παίξουμε διπλό, όπως μας είπε και το story πριν ο Βασίλης. Εδώ βλέπουμε δύο mint κουτιά από κάρτες μνήμης official του Γιάννη, παιδιά από τότε. Μιλάμε, είχα ξεχάσει πώς ήταν. Γιατί εγώ είχα πάρει μία used, όπως σας είχα πει στην αρχή με το Resident. Και μετά είχα aftermarket, οπότε πραγματικά είχα ξεχάσει ότι ήταν τα κουτάκια παιδιά έτσι. Κοιτάξτε εδώ, μπράβο Γιάννη, άψογη κατάσταση. Και είναι το ύφος της πρώτης... Της πρώτης κονσόλας. Ναι, 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 το μαύρο κίτρινο κουτί, πολύ δυνατό. Εδώ ο Γιάννης έχει και ένα σφραγισμένο third party. Όχι εγώ, του Θάνου. Α, του Θάνου είναι. Α, εντάξει, το είχαμε ξεχάσει από πριν, ωραία. Γράψτε Γιάννη. Ναι, εντάξει, εδώ μια παρέα είμαστε. Φίλοι. Εδώ καλώδιο επέκταση για χειριστήριο, παιδιά, για όσοι είχαν πολύ μεγάλο σαλόνι. Να πα πιο πίσω. Ναι, να μην πάτε μοιοπία, ξέρω εγώ. Ωραία. Αυτό. Η Microsoft. Η Microsoft, ακριβώς. Και εδώ ο Γιάννης έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο ήταν μια λύση third party, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Για να μπορέσετε να παίξετε βίντεο CD ταινίες στο μηχάνημά σας, όπως έκανε ξέρω εγώ το Saturn με την extra MPEG κάρτα ή το Philips CDI. Το οποίο κοιτάξτε δεν ήταν επίσημο, οπότε... Ναι, είναι ξέρω, unofficial. Δεν το είχα ακούσει εγώ από τότε ότι υπήρχε έτσι. Είναι πρόσφατα το βρήκα και λέω οκ. Okay, το χτύπησε ο Γιαννάκος.
Ναι, και βλέπουμε πάνω κάποιες εναλλαγές που έχει εδώ, κάποια buttons, video CD, panel, ref light, μπόμπα. Πολύ δυνατό. Και εδώ ο Γιάννης τα έφερε και αυτά να τα δείξουμε, γιατί καλό είναι. Είναι όλα τα χειριστήρια τα official. Το πρώτο, το οποίο... Εγώ το είχα πάρει με αυτό το χειριστήριο. Ναι, ναι, το οποίο είναι πολύ στενό, γενικά. Από τον DualShock μετά. Το πρώτο, το πρώτο ναι, εντάξει. Όλοι αυτό ζήσαμε, παιδιά. Όλοι εδώ με τον DualShock. Από ένα σημείο και πέρα υπήρχαν παιχνίδια που δεν μπορούσε να παίξει με το άλλο. Ισχύει. Ισχύει. Απαραίτητα. Ναι. Όπως το είπε, Escape και κάποια άλλα. Ναι. Πολύ δυνατό. Μετά εδώ βλέπουμε το χειριστήριο το άσπρο του PS1. Τη μετέπειτα εκδοχή. Ναι, και μετά εδώ βλέπουμε και το official, το clear, το διάφανο χειριστηριάκι. Το καλό που δεν έχουμε αναφέρει είναι ότι στο PlayStation 1 παίζει κανονικά το PlayStation 2 τα χειριστήρια. Ναι, ναι, ισχύει. Δεν έχει ποτέ πρόβλημα. Και νομίζω και τις memory card δεν διαβάζει και παίρνει κάτι σαν μπορεί να διαβάσει. Ναι, του 2 παίρνει του 1. Το 1 δεν παίρνει του 2. Κατάλαβα. Και ο Γιάννης έφερε το Medieval, το έφερε και ο Θάνος και είχα πει ότι το έχω και... Όχι, εγώ δεν σας είχα πει ότι το έχω. Ναι, ναι, απλά εγώ το έχω... Κάνε και λίστα πάνω. Ναι, απλά... ναι, 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 απλά εγώ δεν το έχω με κουτί. Μάλλον μας αρέσεις όλους. Medieval 2. Εγώ Γιάννης θα αφήνω εδώ για να τα μαζέψεις επειδή διάβησε. Να δει Ασμό, το Μάκη το Δεστούν σε Ασμό. Α, τον έχασε. Εντάξει, το δεις, έλα μωρέ, στο ίντερνετ θα το δεις. Bandicoot. Crash. Το αγαπημένο μου, ναι. Για μας είναι αγαπημένο. Crash Bandicoot. Λόγος να πάρεις PlayStation. Εντάξει, ισχύει. Είναι η mascot. Για πείτε λίγο να θυμηθούμε και το story με το Crash Bandicoot και με την Nintendo. Α, που είχε πει. Ναι, 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 ναι. Έξω από το στούντιο. Crash 2. Για αλήθεια, εγώ δεν το ξέρα μέχρι πρόσφατα. Ναι. Το 2 το καλύτερο πράγμα. Α, όλα εδώ βλέπω. Να έχει κάνει δουλίτσα. Ναι, ναι. Μαζεύεις ή δεν μαζεύεις. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, ούτε ένα, ντροπή. Εν τω μεταξύ στο Uncharted το 4 στο τερματισμό δείχνει τον Nathan να παίζει Crash Bandicoot στο PlayStation. Ναι, 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 και ναι, σου ναι, δίνει ναι, την, ναι. Το 1 και σου δίνει την επιλογή να παίξει εσύ και να πάρει και τρόφι. Ναι. Όλο στον κρεμό έπεφτα. Ναι. Δεν πήρα ποτέ το τρόφι. Αυτό δεν σ' άρεσε. Έτσι, έτσι. Team Racing. Λοιπόν. Ταϊφού. Επίσης ξεχάσαμε να δείξουμε αυτό στην αρχή πρώτο-πρώτο, τον demo του Γιάννη. Demo σε τέτοια θήκη πρώτη φορά βλέπω. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, ούτε εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι πρόσφατα την έχω. Το βρήκες πρόσφατα, ναι, ναι, δεν είναι από τότε. Ωραίος. Α, να και ο Σπυράκος. Κοίτα, το είχα σε κόπια. Δεν το είχα τερματίσει. Μου σπαγε λίγο τα σηκωτάκια. Εγώ το είχα πάρει πρώτα, αυτός που έβγαζε τα αντίγραφα είχε ένα πρόμο. Ναι. Και το έδινε σαν γνήσιο. Και το είχε εκεί. Και δεν τερμάτιζε, έφτανε μέχρι το 70% ξέρω εγώ. Okay. Ναι. Και μετά που του το είπα, ξέρω εγώ, είχε φέρει την κανονική την έκδοση. Ναι. Και μετά το ξανατερμάτισε. Οκ. Ape Escape. Μάλιστα. Δυνατό. Παρόλο που είναι. Bugs Bunny. Έτσι με μαϊμούδες. Ναι. Είναι από τα πολύ ωραία. Οκ. Okay. Bugs Bunny. Α, κι άλλο Bugs Bunny, σ' αρέσουν να τα κάνουν. Ναι, ναι, το ξέρω. Ε, γουστάρεις. Αυτό το Lost in Time. Ναι, γουστάρεις. Γουστάρα πολύ. Γουστάρεις. Ωραίο. Δεν είμαι τόσο λάτρης του Bugs Bunny. Αυτό είναι παιχνιδάρα. Να και το Rival Schools. Εδώ. Δυνατό. Το ήθελε ο Βασίλης. Είναι από τους καλούς τίτλους. Κοίτα εδώ. Αυτό το θυμάμαι σε αφίσα σε μαγαζί, ρε φίλε, την αφίσα αυτό. Αυτό ήταν η πρώτη μου κόπια. Έλα ρε. Η πρώτη μου κόπια. 16.000, 46, 95. Ναι, 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 ναι. Ναι ρε, και εγώ έχω τρελέσει ένα μισό από αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτό, Cardinal Sin. Α, ναι. Δεν το έχω παίξει, το θυμάμαι. Ναι, καλό ήταν. Cardinal Sin, ναι, ναι. Ιδιαίτερο, έτσι. Πείτε μαύρα γι' αυτό, ναι. Καλά, αυτό το παιχνίδι εδώ. Απίστευτο, τις side gnosis που έχει κλείσει πλέον. Δεν το παίξα ποτέ. Adventure. Αλλά έχω ακούσει ότι έχει ξεφύγει λίγο σε τιμή αυτό. Ναι. Για κάποιο λόγο. Αυτό είναι το μεταξύ τώρα τι ανάμνηση έχω. Αυτό είναι εξώφυλλο στο πρώτο μου PC Master. Το πρώτο PC Master εγώ που πήρα είναι κάπου το 97. Έχει αυτό, Και έχει αυτό για PC. Σε iPhone Filter 2, εντάξει. Νομίζω το είχα και εγώ αυτό, το ξέρεις. Ή εγώ έχω το ένα. Το 2 πρέπει να έχεις και εσύ. Α, το έφερες και εσύ. Εντάξει, δεν πειράζει.
Α, και αυτά έχω. Όχι αυτό, όχι, αυτό το έχω στο Saturn εγώ. Μετά το 2 κούρασε, ρε γάμο. Εγώ έπαιξα και το 3 μόλις τέλειωσα τις Πανελλήνιες στο Λύκειο. Εκείνο το καλοκαίρι μετά τις Πανελλήνιες έγιωσα με Tomb Raider. Εκεί θυμάμαι με τη γουρούνα που είχε με το ATV κάτι σημεία. Το τερμάτισα, με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μετά η αλήθεια είναι ότι και εγώ χάθηκα τα Tomb Raider. Εντάξει, για μένα, για μένα το 2 το είναι γεια σας. Βάλε και το 3, οριακά, τα άλλα 2 το 3 ήταν κακό, ήταν πέθανε συνέχεια. Συνέχεια. Να το. Το Last Revelation μετά και το Chronicles ήταν. Να, Last Revelation εδώ, ναι. Λίγο καλύτερα από το 3 πιστεύω ότι... Νομίζω το Last Revelation είχε βγει και στο Dreamcast, Γιάννη. Ναι, ναι, ναι. Και το Chronicles. Ναι. Ναι, αυτό. Α, να το σε 12, το έχεις εγνήσιο, ε. Ναι. Final Resistance, παιδιά, αυτό που λέγαμε. Θα το δείτε και μετά σε μένα. Και το διαφήμιζε πολύ το Game Pro, νομίζω είχε δώσει και demo. Και αυτό το θυμάμαι σε αφήσα σε μαγαζιά. Ω, παιχνιδάρα. Έλα που είσαι. Βγήκε και ο Dreamcast. Ναι, 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 ναι. Αλλά μόνο το ένα, το 2 δεν βγήκε. Κάτσε στο... Α, ναι, στο Xbox βγήκε το 3. Το 3, ναι, ναι. Παράδοξα να μην πει το Dreamcast 2 στο Dreamcast. Έκανε κάτι κουτσουκέλες ή κάπου με το 2. Παιδιά, με το Dino Crisis που το είχα παίξει καλοκαίρι του 2000, είχα απορροφθεί πάρα πολύ. Ήταν ένα Resident με δεινόσαυρο. Ήταν απίστευτο. Εντάξει, άλλη παιχνιδάρα. Ο μπαμπάς του Bloodborne, ε. Αυτό έλεγα με το Mike το Δεστούνι, από τους joystick. Πρέπει να είναι ο μπαμπάς του Bloodborne, το Nightmare Creatures. Καταβολές, δηλαδή. Σαν σχεδιασμός, αλλά σαν παιχνίδι είναι τελείως. Αυτό δεν το θυμάμαι, ας πω την αλήθεια. Την Galeria, δεν το θυμάμαι. Εντάξει, αυτό είναι με τηλεπάθεια. Ήταν σαν το Akira, ξέρω εγώ, που είναι και καλά ότι είχαν κάνει πειράματα και είχε τηλεπάθεια και έπαιζες με τέτοιες δυνάμεις. Οκ. Resident Evil 2, τι να πούμε τώρα για αυτό το παιχνίδι. Αυτό θέλει μόνο του 10 λεπτά να μιλάμε, αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα. Το έχουμε κάνει άλλες φορές. Το έχουμε κάνει. Έχει κάνει και επεισόδιο, λέω. Έτσι, έτσι, αφιερωμένο. Fear Effect της Eidos. Και αυτό διπλό, τριπλό τι είναι. Motion Effects Technology. Better than the Matrix, γράφει εδώ το PlayStation. Εντάξει. Υπερβάλλει. Έτσι. Soul River με το 3D το εξώφυλλο. Πω πω ρε Βαλέκα, τι μου θύμισες τώρα. Τι μου θύμισες τώρα. Πω, πολλές drinks εδώ βλέπουμε σαν τα μάγκλα. Εν τω μεταξύ θυμάμαι είχα φάει τότε κόλλημα, ήθελα το εξώφυλλο του Dreamcast. Που ήταν και η αφίσα που είχε βάλει το Game Pro και με χάλαγε αυτό. Αλλά τώρα, ναι, στο τώρα το θεωρώ φοβερό εξώφυλλο. Ο Mega Boost. Αυτό είναι από την εταιρεία του Gran Turismo, έτσι. Δύναμη. Πολυφωνή. Ghost in the Shell, εντάξει, να, άλλη ναι, παιχνιδάρα, ναι. Το demo το έπαιζα από το πρωί μέχρι το βράδυ, φίλε, αυτό για μένα ήταν τρελό παιχνίδι για την εποχή του. Τρελό, τρελό παιχνίδι. Ναι, ναι. Παιδιά, όσοι δεν το ξέρετε, δείτε το, είναι απίστευτο παιχνίδι, είναι φάση drone, δεν έμπαινε μέσα, έμπαινε μέσα ή τον έλεγχε από μακριά. Περίμενε, μόνο τον drone έπαιζε. Ναι, ναι, αυτό δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα, το έλεγχες αυτός. Όχι, νομίζω ήσουν μέσα. Ήτανε. Ναι, ναι, ναι. Και γιατί... στο εξώφυλλο που φαίνεται, α, ναι, είναι ότι έμπαινε εγκόμενα μέσα. Ναι, 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 ναι. Σωστά, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι ήταν τότε με drone. Τότε που ήταν και με το βίντεο κλιπ που διαφήμιζε το anime. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, γιατί ήταν σε anime αυτό, ναι, στην Ιαπωνία. Εντάξει, tactical espionage action, Metal Gear. Ποιο είναι αυτό. Ποιο το ξέρει αυτό. Titan Wars, την Crystal Dynamics. Τυπική για Saturn. Ναι. Το Game Eye δεν το έχει καθόλου αυτό. Ναι. Ότι είναι exclusive ευρωπαϊκό δεν το έχει. Α. Τζιντάριος, άλλη σου ταιριά, απίστευτη. Αυτό είναι που χρειάζομαι εγώ, το έχω ανάγκη. Υπονοείς κάτι. Όλοι έχουμε κάτι. Όλοι έχουμε κάτι να πάρουμε από το Γιάννη. Final Fantasy 7, τα λόγια είναι περιτάκια για εδώ. Αν και δεν είπαμε ότι το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις, παιδιά, για το PlayStation 1 είναι το Gran Turismo, έτσι. Final Fantasy 8, Squaresoft, μετά έγινε Square Enix. Τόσο μεγάλη κονσόλα και τόσα πράγματα που και 10 ώρες να μιλάγαμε πάλι, ναι, 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 κάναμε πράγματα. Atlantis, παιδιά, τι να πείτε τώρα για αυτό το παιχνίδι. The Lost Tales, εγώ έχω τη συνέχεια, το Riven. Όχι, το Riven είναι η συνέχεια του Myst. Το Atlantis ήταν το standalone που είχε βγάλει το Lost Tales, τον πέρδεψα. Επισάδικα παιχνίδια, εγώ είναι το 95 εποχή. Θέλω να το πάρω για τον Jaguar, να σου πω την αλήθεια, το Atlantis. Ride Racer Type 4, νάτο, 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 νάτο. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα στο PlayStation, έχεις εκείνο το stunt στο Metropolis.
Το 4 ή προηγούμενο. Όχι, ναι, το απλό, το απλό, το απλό, sorry. Ναι. Και το τελευταίο παιχνίδι. Το καλύτερο Tekken. Το καλύτερο Tekken, παιδιά. Και με αυτό έχω παίξει πάρα πολύ. Με αυτό το beat'em up. Eddie Gordo εγώ πάντα. Wins. Απίστευτο παιχνίδι. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έφερες τα παιχνίδια σου. Όπως και εσύ, Θάνο. Και πάμε να κλείσουμε με τα δικά μου, ό,τι δεν είχαν φέρει τα παιδιά. Και μαζί με αυτά θα σας δείξω και κάποια σπάνια πράγματα, όπως βιντεοκασέτες, διάφορα φυλάδια ρυθμιστικά και σαφώς πολλά περιοδικά. Φύγαμε. Και εδώ τώρα, παιδιά, έχουν φύγει τα φιλαράκια γιατί δεν μπορούσα να κρατάω τόσες ώρες και θα σας δείξω τώρα τα δικά μου πράγματα. Να πω ότι όλα αυτά τα έχω από μικρός. Ήταν όλα πράγματα τα οποία τα έπαινα από τα μαγαζιά εκείνη την εποχή που διαφημιζόταν το PlayStation. Όλα τα έχω αυτά. Δεν έχω βρει τίποτα μεγαλύτερα. Είμαι συλλέκτης από μικρός. Και ποιος να ξέρε τότε ότι στο μέλλον που θα αγαπάω τόσο πολύ το ρετρό, θα είχα προνοήσει και θα είχα κρατήσει απλά φελάδια, τα οποία για μένα αυτά είναι όμως θησαυροί του παρελθόντος, γιατί κουβαλάνε όλες μου τις αναμνήσεις με όλα τα μηχανήματα που είχα μικρός, που αγόραζα και πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί τους. Και είμαι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση να έχω ένα κανάλι και να δείχνω τις αναμνήσεις μου, τα πράγματα που έζησα, που πέρασα, όχι μόνο από μένα, αλλά από τους φίλους που καλώ εδώ, τους συλλέκτες κτλ. Για να μοιραζόμαστε όλα μαζί σας και να νοσταλγείτε παρέα μας. Λοιπόν, εδώ πάμε ένα από τα πρώτα. Το έχω ξαναδείξει βέβαια στο εορταστικό με το Saturn, αλλά μιας και είναι exclusive PS το επεισόδιο, να το ξαναδείξω εδώ. Ένα από τα ξένα φυλάδια που είχαν κυκλοφορήσει, παιδιά, εκείνη την εποχή. Βλέπετε ότι είναι βασισμένο σε αγγλικό, μάλλον σε αγγλική διαφήμιση από UK. Αυτό θυμάμαι σαν χτες δηλαδή να το παίρνω από το... από εκείνο το stand με τα διαφημιστικά. Είχαμε πάθει πλάκα, ξέρω εγώ. Είχαμε πάθει πλάκα. Αυτό είναι από τα πρώτα ελληνικά, παιδιά. Wipeout, Destruction Derby, Tekken, Ridge Racer, Lemmings, Mortal Kombat 3. Επίσημο, δηλαδή, τη Sony Lass, όσοι το θυμάστε αυτό, αφήστε ένα σχόλιο. Σαϊγνώσεις παιχνίδια, διαφημιστικό και αυτό. Όλα αυτά κάποια στιγμή θέλω να τα σκανάρω και να ανεβάσω στο site μου, καθώς προσπαθώ να διατηρώ με κάποια έντυπα που έχω και όλα αυτά τα διαφημιστικά φυλάδια που έχω από πολλές διαφορετικές εταιρείες εκείνης εποχής. Θέλω να τα έχω στο site μου, να τα βλέπετε, να τα γουστάρετε, να τα νοσταλγείτε, γιατί όπως είπαμε, αγαπάμε το ρετρό εδώ. Sony PlayStation. Λίγο από μακριά για να το δείτε όλο. Μεταγενέστερη κυκλοφορία. Αυτό το σλό ήταν εδώ για να βάλει στη σφραγίδα το μαγαζί που το έπαιρνες, αλλά βαριούτσαν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή ήταν ένα διαφημιστικό universal για τα μαγαζιά εκείνης εποχής, το οποίο το έχω και δύο φορές. Είμαι σε θέση να το ανταλλάξω με κάποιο από τα διαφημιστικά που μου λείπουν. Δεν το έχω βρει, αυτά και τα δύο τα έχω πάρει, παιδιά, μαζί. Τώρα μιλάμε για 97-96, δεν ξέρω πότε είναι αυτό. Νομίζω πρέπει να είναι 97, γιατί βλέπω μέσα Ace Combat 2. Εκεί πρέπει να είναι. Τέλειο 97. Εδώ είναι η αλληλογραφία που στέλνανε, που είχα γραφτεί δηλαδή, στο PlayStation Club. Δεν ξέρω πόσα βγήκανε, εμένα μου ήρθανε 5, τα βλέπετε εδώ, και μέσα σε αυτά σαφώς είχα πάρει και την κάρτα μου, την PlayStation Club, την οποία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, παιδιά, αλλά είναι ένα κομμάτι εκείνης της εποχής και για μένα είναι πολύ σημαντικό που το έχω από τότε. Πολύ το γουστάρω, πολύ το γουστάρω, και την έχω και σε ωραίο σημείο πίσω στο background στη βιβλιοθήκη μου. Και εδώ ένας άλλος κατάλογος πάλι PlayStation, πιο μεγάλος, πιο εντυπωσιακός. Βασικά παίζει να είναι σχεδόν οι περισσότεροι που είχαν βγει. Περνάω με κάποια πραγματάκια που θέλω να σας δείξω, που όλα αυτά που βλέπετε, παιδιά, τα έχω από τότε.
Εντάξει, θα σας πω τι έχω πάρει μεταγενέστερα. Αυτό είναι το SCART μου που είχα πάρει, το οποίο μπορούσε να παίζει τα αμερικάνικα παιχνίδια, τα NTSC, και επίσης μπορούσε να συνδεθεί και το GunCon, και επίσης μπορούσε να συνδεθεί και σε home system ή σε μεγάλο στερεοφωνικό, στην επιλογή πάντα την auxiliary, με τα RCA, και θυμάμαι ότι έπαιζα παιχνίδια εκεί, έπαιζα το Castlevania, το Symphony of the Night που είχε την μουσικάρα του, θυμάμαι την έπαιζα στο Sony το μεγάλο, το Hi-Fi, το σύστημα που είχαμε στο σπίτι. Και όταν λείπαν οι γονείς, θυμάμαι να παίζει χαρακτηριστικά το Bloodlines theme. Πολύ δυνατά, πολύ δυνατά, παιδιά, στο σπίτι μου. Explorer. Αυστηρά για τους μίστες. Συσκευή που έμπαινε στην παραλυθύρα του PlayStation 1, μετά μπορούσε να συνδεθεί σε LTP, αν θυμάμαι λέγονται αυτές οι θύρες, σε PC, και να αναβαθμίσεις τα αρχεία, να περάσεις νέους κωδικούς τυχόν με ίντερνετ. Εδώ σας πω ένα ωραίο story. Εγώ πρώτα είχα αγοράσει το Equalizer, το οποίο ήταν κάτι αντίστοιχο, και το είχα αγοράσει πολλά λεφτά, παιδιά, κιόλας. Δεν ήταν φτηνό. Ήταν το δεύτερο γνωστό σπαστήρι, και το πιο γνωστό ήταν το Explorer. Οπότε εγώ θυμάμαι το πήρα για αρκετά λεφτά αυτό από το Software Center στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τώρα, μέσα εδώ είναι τόσα χρόνια κρυμμένο το κάλυμα της θύρας πίσω, το PlayStation μου. Εδώ, παιδιά, ήταν αυτό τόσα χρόνια. Τώρα το θυμήθηκα. Εν τέλει όμως, μετά ένας μαθητής μου ήθελε περισσότερο το Equalizer και είχε αγοράσει το Explorer, και κάναμε ανταλλαγή. Και του έδωσα εγώ το Equalizer και εγώ πήρα το Explorer, που ήταν και κατά το πιο εμπορικό σπαστήρι. Δεν θα σας πω ψέματα, πες να το χρησιμοποίησα μία ή δύο φορές. Ενώ είχα πάρα πολλά παιχνίδια που μπορούσα να παίξω και να σπάσω, δεν μπήκα στη διαδικασία. Το είχα κουμπωμένο πίσω, αλλά πάντα στη θέση off, να μην διαβάζει, γιατί σε έβαζε σε ένα δικό του μενού. Πολύ ωραίο. Τι θυμάμαι τώρα, μάγκες μου, τι θυμάμαι. Πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό διαφημιστικό που ξέχασα πριν. Κασέτα διαφημιστική PlayStation. Ναι, πιο μικρή ίσως που είναι, τι είναι αυτό. VHS κασέτα, παιδιά. Πρώτα DVD υπήρχαν οι κασέτες, οι VHS. Μικρής διάρκειας, καθώς το βλέπουμε από την ταινία που είναι στα αριστερά, κοντά στο μισάωρο. Βλέπετε πόσο χώρο μπορεί να πάρει η μαγνητική ταινία, μέχρι 180 ώρες περίπου σηκώνανε. Άθικτη, εννοείται ότι την έχω δει. Και εννοείται ότι έχω και μια άλλη έκπληξη. Αυτή εδώ η κασετάρα, που είναι και σπάνιο, δεν το βρίσκει εύκολα κανείς, και αυτό το έχω από τότε. Αυτό το έχω ανεβάσει στο κανάλι, παιδιά, στην αρχή του καναλιού. Μπορείτε να μπείτε να δείτε αυτά τα πράγματα. Έχει ρυπαριστεί από τον αδερφό μου, τον Γιάννη τον Δελφίνη, που έχει VHS RIP equipment, και όπως και του Game Pro και του Περιοδικού Games, τα έχουμε ανεβάσει στο κανάλι. Και πραγματικά χαίρομαι, ρε παιδιά, χαίρομαι που τα έχω όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα έχω από μικρός, τα έχω σωσμένα. Και πολύ γουστάρω, και δεν θα τα δώσω, ρε παιδί μου, και ποτέ. Θα τα κληρονομήσει το παιδάκι μου όταν έρθει η ώρα, και αν τα γουστάρει, θα έχει μια τεράστια gaming παρακαταθήκη. Εδώ, κλείνοντας τα αξεσουάρ, θέλω να δείξω τις memory card που είχα. Πρώτα είχα πάρει αυτή, δεν ξέρω αν την είχατε κι εσείς. Αστεία memory card. Μια χαρά όμως έκανε τη δουλειά της, παιδιά. Μετά είχα πάρει μια άλλη third party. Αυτή είναι εδώ. Βασικά αυτές τις πήρα μετά. Στην αρχή είχα πάρει αυτή, που σας είπα ότι την είχα πάρει λόγω... όταν είχα πάρει και το Director's Cut, είχα πάρει και αυτήν. Την είχα βρει μεταχειρισμένη. Η οποία εδώ... κοιτάξτε εδώ το χαρτάκι της. Να γράψεις, ξέρω εγώ, τα saves, ρε παιδιά, βλέπετε. Είναι λίγο χάλια, γιατί είχα κάνει μια μαλακία, θυμάμαι. Ήτανε βρώμικη και είχα πάρει ασετόν.
της μάνας μου για τα νύχια τότε να το καθαρίσω. Και το ασετόν το έκαψε. Επιστήμονας. Και την έκανε έτσι. Και φαινόταν άσχημη. Αργότερα πήρα μια άλλη. Εντάξει, απλά την έχω βγάλει τώρα. Είναι στο σιρτάρι με όλα τα αξεσουάρ που έχω από όλες μου τις κονσόλες. Και θυμάμαι είχα πάει αυτή να τη δώσω στο... στο software center ανταλλαγή και μου είχαν πει γιατί είναι έτσι. Λέω δουλεύει, δουλεύει. Απλά λέω λίγο ασετόν έπεσε. Και θυμάμαι με γέλαγε ο πολιτής εκεί το παλικάρι. Μου λέει λίγο, λίγο, το βλέπω μου κάνει. Και μου είχε αφήσει σε καλύτερη τιμή αυτήν. Δεν μου την πήρε, αλλά μου άφησε σε καλύτερη τιμή αυτήν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. 1998, προς καλοκαίρι όλο αυτό. Αφού είδαμε αυτά τα κομματάκια, πάμε να δούμε αυτά εδώ που είναι τα demo που είχα παιδιά από τότε και κάποια τα έχω χάσει. Είχα πολύ περισσότερα λόγω των περιοδικών που έπαιρναν το PlayStation Magazine, που θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Τα έχω χάσει. Αρκετά από αυτά που θα δείτε μετά συνέχεια, κάποια ξένα, είναι, αν θυμάστε, από ένα τεράστιο donate fan mail box που έκανε φίλος του καναλιού, ο οποίος με γνώρισε κατά τύχη στο επεισόδιο της Cosmote TV στην εκπομπή Game R1 που φιλοξενήθηκα και μίλησα για την αγάπη, για τα ρετρό, για το κίνημα του ρετρό, για τη μόδα, για τη συλλογή, και ο τύπος αυτός με έμαθε εκεί, με γνώρισε και μου στείλε μια τεράστια κούτα με παιχνίδια PS1 και διάφορα περιοδικά, demo, κάποια βέβαια τα περιοδικά ήταν αγγλικά, οπότε θα δείτε και από εδώ αρκετά πράγματα που ήταν στα αγγλικά PlayStation Magazine, τα οποία δεν τα έχω ανεβάσει τώρα για το βίντεο. Έχω φέρει κάποια συγκεκριμένα. Λοιπόν, ένα περίεργο CD εδώ. Αυτά είναι δικά μου. Ανακατεμένα αυτά, δηλαδή δεν ξέρω αλήθεια που τα έχασα. Είχα πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά demo από αυτά. Δεν ξέρω τι γίνανε. Έχω φάει τον τόπο να τα βρω. Δεν ξέρω, δεν τα βρίσκω. Μήπως τα έχω δώσει και δανεικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ήταν μέσα σε αυτό το fan mail του φίλου. Πολλοί είχαν σκαλώσει με αυτό το κομμάτι. Ο Γιάννης μου είπε ότι αυτό ήταν μέσα στην συλλεκτική του Tekken 3 που έχει βγει, παιδιά. Και επειδή ο Γιάννης αγόρασε αυτή τη συλλεκτική πρόσφατα και είναι αυτό το μοναδικό που λείπει, επειδή και εμένα μου το κάναν δώρο, θα το κάνω και εγώ δώρο στο Γιάννη. Και ξέχασα να του το δώσω στο επεισόδιο τώρα που φύγανε τα παιδιά. Αυτό, Γιάννη, είναι δικό σου. Θα πάει σε χέρια που θα καλύψει το κενό εκείνης συλλεκτικής της σπάνιας της Tekken 3 Collector's Edition. Demo. C12 Final Resistance. Απίστευτο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι το demo που ήταν μέσα στο PlayStation. Αυτό ήταν το κόκκινο. Το θυμάμαι σαν χτες αυτό το demo. Με αυτά τα παιχνίδια μέσα. Τι να πω τώρα, είναι τόσες οι αναμνήσεις. Αυτό δεν ξέρουμε μέσα τι έχει, μάλλον demo ήταν και αυτό από κάποια πρώιμη συσκευασία, ήταν μέσα στο fan mail box που μου στείλε ο φίλος του καναλιού. Και αυτό ίσως είναι το πρώτο demo νομίζω, με τον T-Rex. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο και αυτό μέσα στο fan mail box. Και εδώ βλέπουμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα, Oddworld, demo παιδιά. Το πρώτο official demo. Demo 1, άλλη έκδοση. Αμερικάνικη τώρα αυτή την, όχι, sorry, πάλι είναι αγγλική. Λογικά το αγγλικό PlayStation Magazine. Και εδώ στο γρήγορο κάποια demos. Με τα παιχνίδια μέσα όλα έτσι. Toby Mac and Meral με τη σειρά. Lara Croft. Ωραίο αυτό. Essential PlayStation. Άλλο περιοδικό από το PlayStation Magazine. Και άλλο Essential. Ωραίο, ε. Exclusive demos. Κοιτάξτε τι ωραία που ήταν. Τι ωραίες εποχές, ρε παιδιά, τότε. Τι ωραίες εποχές.
Τρέλα σου λέω. Παθαίναμε ρε με PlayStation. Παθαίναμε σου λέω. Δώσε. Πω. Απίστευτο. Τα ελληνικά ήταν έτσι. Μούφα. Actual soccer. Tomb Raider 2. Crash. Και παράπα the rapper. Πολύ όμορφα, παιδιά. Είναι πολύ όμορφα όλα αυτά τα πράγματα. Και πάμε τώρα να περάσουμε και στα δικά μου παιχνίδια. Λοιπόν, γρήγορα περασματάκι. Adidas Power Soccer. Εγώ, όπως είπαμε, μικρός είχα καμιά οχτάδα παιχνίδια. Πέρσι, αλλά αυτό έχει σπάσει τώρα. Πέρσι με έπιασε μια τρέλα να μαζέψω κάποια παιχνίδια τα οποία όχι δεν τα ήξερα, τα είχα σε κόπιες και αποφάσισα ότι τα θέλω σε original. Οπότε άρχισα να αγοράζω παιχνίδια τα οποία τα ξέρω με κλειστά μάτια, έχω καεί με αυτά τα παιχνίδια και αποφάσισα ότι πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, γνήσια στη συλλογή μου. Okay, FIFA 99. Looky look, μεταχειρισμένο. Disney Atlantis. Largo Winds Commander. Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, παιδιά, το παιχνίδι. Δεν είναι... είναι ψιλοάγνωστο. Άλλοι το λένε Hidden Gem, άλλοι το λένε αδιάφορο. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Το είχα βάλει πρόσφατα στο PS3 και δεν το λες καθόλου κακό. Δείτε το, αξίζει. Εντάξει, Shadowman, τι να πούμε. Βέβαια, το έχω ευχαριστηθεί περισσότερο στο Dreamcast, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, γεια σας τώρα. Και με αυτές τις όμορφες θήκες που λέγαμε, τις ωραίες. Soul Blade. Τα λόγια είναι περιτά, βέβαια, περιτά. Soul Blade εδώ. Ace Combat 3. Electrosphere. Είχα πάθει σοκ. Αυτό το είχα παίξει το 2000 που... το 2001 ή το 2000 που τέλειωσα το Λύκειο. Και ελληνικό, αλλά με πολλά λάθη. Είχα πάθει και με αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Είχε και πολλά διαφορετικά endings. Είχε δύο CD. Δύο δεν είχε. Λίγο μπούρδες. Όχι, ένα. Ναι. Α, η κόπια μου ήταν διπλή. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό είναι μόνο. Ναι, το είχα δει σε δύο CD το είχα το Ace Combat, το 3, παιδιά. Απίστευτο παιχνίδι. Πέρσι τερμάτισα και το 7, Skies of Unknown, στο PS4. Όχι, συγγνώμη, στο Xbox One τέρμισα. Έπαθα και εκεί. Εντάξει, τι να πούμε τώρα εδώ. R-Type Delta. Απίστευτο παιχνίδι. Απίστευτο. Roscoe McQueen. Αυτό το θέλει ο Γιάννης. Ο κύριος Ρόσκο. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που το έχω και αυτό από μικρός και πραγματικά μου είχε βγάλει την Παναγία. Κυριακή του Πάσχα, τέλος πάντων, σήμερα. Παιδιά, ήταν πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Μου είχε σπάσει τα νεύρα αυτό το παιχνίδι. Είχε πολύ κακά controls. Ενώ ήταν πολύ πιστό στο κόμικ και στην ταινία, αλλά πιο πολύ στο κόμικ. Και το γούσταρα εγώ πολύ το κόμικ το Spawn. Και τον είχα παίξει και στο Super Nintendo που είχε βγει οριακά. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, ρε μάγκες. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει. Τι να πω. Θυμάμαι τη μέρα που το αγόρασα. 13.800. Treasures of the Deep, παιδιά. Ξεκάθαρα Hidden Gem του PS1. Ειδικά για τους λάτρεις του βυθού, του υγρού στοιχείου και των υποβρυχίων. Εντάξει, το παιχνίδι είναι γεια σας. Είναι γεια σας. Δείτε το στο YouTube σε κάποιο gameplay.
Όχι απλά αξίζει. Δείτε το, παιδιά. G-Police. Τα έχω ψηλό ανάποδα, τα έχω βγάλει από τη θέση πίσω και είναι λίγο ανάποδα, τα είχαμε άλλη σειρά κανονικά, τέλος πάντων. G-Police, Weapons of Justice. Πολύ πόρωση, γιατί μπορείς και να ελέγχεις και ένα Battle Mech. Δεν ξέρω αν έχετε παίξει G-Police. Το G-Police, παιδιά, για μένα ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα στο PlayStation 1. Και επειδή ήταν πρώτου προσώπου και ήταν έτσι σε ένα απόλυτο επιθετικό ελικόπτερο, το οποίο και ήταν της αστυνομίας και τα λοιπά, και είχε ένα τεράστιο οπλοστάσιο, όπως σας λέω, είχα πάθει σοκ. Υπήρχε και σε ένα demo. Είχα τρελαθεί, παιδιά, με αυτό το παιχνίδι. Αρρώστια. Λατρεύω G-Police. Κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα retro review. Απίστευτο παιχνίδι. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά. Είναι το εφηβικό μου. Είναι μέσα σε αυτά τα παιχνίδια που είχα από μικρός. Θέλω να μοιραστώ αυτό εδώ μέσα, γιατί ήταν κάτι το οποίο σημάδεψε τη ζωή μου μικρός. Σας δίνω έτσι την... Το ανοίγω να το δείτε, παιδιά, να το διαβάσετε. Δεν ξέρω γιατί έκανα αυτή την αφιέρωση εδώ. Προφανώς γιατί το Duke Nukem είναι το πιο αγαπημένο παιχνίδι στο PlayStation 1. Ήταν ένα παιχνίδι που είχα χάσει τον ύπνο μου μέχρι να το πάρω. Τι να πω, τα σκέφτομαι και συγκινούμε τώρα. Ήταν οι πρώτες μου ξαδέρφες, δηλαδή η αδερφή του πατέρα μου. Έχασε τον άντρα της, ο οποίος ήταν οδηγός νταλίκας. Είχε κάνει ταξίδι τα Χριστούγεννα και του λένε, άμα θες, λέει, πήγαινε πάλι μία. Ο θείος μου έφευγε από Αθήνα, πήγαινε Πάτρα Αγκώνα και πέρναγε Ιταλία, ανέβαινε Γαλλία, Γερμανία, πέρναγε Αγγλία, άφηνε πράγματα εκεί με την νταλίκα. Από πίσω με τα κοντέινερ και γύρναγε Ελλάδα και έπαιρνε εμπορεύματα και τέλος πάντων, παρότι δηλαδή καθάριζε τρομερά λεφτά εκείνη την εποχή και είχε έρθει, είχαμε κάνει Χριστούγεννα, είχαμε μαζευτεί στο σπίτι του, θυμάμαι, γιατί τη γυναίκα του λέγανε Χρύσα, τη λένε δηλαδή Χρύσα ακόμα, αδερφιά μου, του λένε υπάρχει ακόμα μια μεταφορά, σε ενδιαφέρει μέχρι για πρωτοχρονιά ή να τη δώσουμε κάπου αλλού. Και ήταν, ρε παιδί μου, γορκαχόλικο άνθρωπος και είχε όμως πολύ κακό καιρό. Και τέλος πάντων ο καημένος στον γυρισμό, ενώ γίνα για το ταξίδι και τον περιμένανε στη Πεσκάρα, νομίζω, λίγο πριν φτάσει στην Αγκώνα, είχε χιόνια, κατέβαινε από ένα βουνό με την ταλίκα, του είχαν υπερφορτώσει το φορτίο, κουβάλαγε ένα τεράστιο μηχάνημα σαν, πώς να το πω, εξόρυξης, ήταν πάρα πολύ τόνοι. Και σε μια στροφή, παρότι πήγαινε από ό,τι είδανε σιγά, στη στροφή την ταλίκα από το χιόνι και από το βάρος δεν πήρε τη στροφή και έφυγε σε έναν γκρεμό 100 μέτρων. Και το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η ταλίκα έπεσε καρφί στον γκρεμό και όλο αυτό το φορτίο που κουβάλαγε ισοπαίδωσε την ταλίκα, τον θειό μου μέσα στην ταλίκα. Τέλος πάντων, μου έχει σηκωθεί τρίχα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω γιατί σας το λέω. Έκαναν 10 μέρες να τον φέρουν. Ήρθε σε πολύ κακή κατάσταση. Και άφησε ορφανά δύο κορίτσια 15 και 17 χρονών. Riven, the sequel to Myst. Το πήρα πέρσι αυτό, γιατί είχα παίξει το Myst. Αυτή είναι η συνέχεια, πάρα πολλά CD μέσα, 4 νομίζω, ναι 4 είναι, όχι 5, συγγνώμη παιδιά, είναι 5 τα CD. Πολύ FMV, πολύ γραφικό, πολύ συμπίεση, 5 CD. Rogue Spear, απίστευτο, Tom Clancy, Ubisoft.
Cool Borders 3. Έχω παίξει πολύ αυτό το παιχνίδι, παιδιά, με DualShock. Πάρα πολύ το έχω παίξει. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί ήμουν σκεϊτάς και BMX'ας. Και rollerblade έκανα. Όλα τα extreme sports έκανα μικρός. Και ήθελα να κάνω και snowboard. Έκανα βέβαια λίγο πιο μετά snowboard, αλλά έπαιζα πάρα πολύ γιατί το snowboard έχει μεγάλη συσχέτιση με το skateboard. Siphon Filter 2. Φοβερό παιχνίδι. Εντάξει, γεια σας εδώ η φάση. Εδώ η φάση είναι γεια σας, όπως ξαναείπα. Βέβαια το είχα λιώσει και στο PC, αλλά επειδή τότε το PlayStation γενικά το έπαιρνα μαζί μου και στις διακοπές και σε χωριά και καλοκαίρια, ήταν ένα παιχνίδι που καθόμουν πολύ και έπαιζα τα μεσημέρια με το Red Alert. Απίστευτο παιχνίδι, παιδιά. Sports Superbikes 2. Ωραίο παιχνίδι. Μηχανόβιος γάρδε εγώ. Hardcore μηχανόβιος κιόλας. Igloo 1, Harrier Attack. Για όσοι δεν ξέρετε, τα Harrier, τα αεροπλάνα, είναι καθέτου απογείωσης. Τεχνολογία Vietnam 70's εκεί. Εδώ είναι το Medieval το 2 που το έχω από τότε, αλλά είχα χάσει την συσκευασία του και το έχω έτσι εδώ. Και νομίζω ότι το είχα πάρει και από Video Club αυτό και κάτι έγινε μετά και δεν το ξαναπήγα ποτέ πίσω και δεν μου το ζητήσαν και ποτέ. Τρελή καβατζωτική αυτό εδώ. Warpath ως JP Fun Classics, αλλά και Lost World Classics. Πολύ βάρη εδώ, παιδιά. Έχει πάρα πολύ βάρη manual εδώ μέσα. Πολύ τα γουστάρω αυτά. Το ένα είναι beat 'em up και το άλλο είναι action platformer. Πολύ εντυπωσιακό. Βέβαια έχω και την έκδοση του Saturn και το προτιμώ στο Saturn, γιατί ως γνωστόν το Saturn δουλεύει καλύτερα τα δυσδιάστατα παιχνίδια και περιβάλλοντα. Ace Combat 2 ίσως είναι ένα από τα παιχνίδια που αν είχε πλατίνες θα τις είχα κάνει επί 5 φορές. Ακουσμάκι. Απίστευτο. Πραγματικά αν βάλω και παίξω τώρα Ace Combat 2. Τι να σου πω, καταλαβαίνεις θα το κάνω. Απίστευτο παιχνίδι, παιδιά. Πολύ πόρος, ειδικά αυτά εδώ τα πρώτα level στην πόλη. Σαν χτες το θυμάμαι, να περνάω κάτω από τις γέφυρες, να κάνω λιγμούς. Είχα όλα τα μετάλλια που έριχνα τους elite pilots, τους veterans, πώς τους λέγανε. Φοβερό, φοβερό. SimCity 2000, της Maxis. Απίστευτο. Πολύ ωραίο παιχνίδι στρατηγικής και να βάλεις και το μυαλό σου να δουλέψει. Εδώ έχει σπάσει αυτό. Need for Speed Road Challenge. Τι να πει κανείς για αυτό το παιχνίδι. Το έχω λιώσει το συγκεκριμένο. Το έχω λιώσει, είναι από, το παιδι, από τα παιδικά μου. Είχα παίξει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Είχα τρελαθεί, είχαμε πάθει σοκ με τον Sir Daniel Fortesque. Που θέλει να γενεγήσει τον κακό μάγο Ζάροκ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρει το remake. Grand Turismo 2, το αγαπημένο μου, βλέπουμε και τιμή, που σίγουρα είναι πιο χαμηλή τιμή από όταν είχε βγει. Απίστευτο παιχνίδι. Ένα, λιώσιμο παιδιά, θυμάμαι αυτό, καθόμουν με τον πατέρα μου και με βοήθαγε να πάρω τα διπλώματα. Τρελές αναμνήσεις και αυτό. Εντάξει, αυτό για μένα το είπα και πριν, είναι ένα κορυφαίο παιχνίδι κατ' εμέ πάντα. Πολύ φτηνό να το βρει κάποιος. Με 10, 15, 20 ευρώ το παίρνεις. Δεν ξέρω βέβαια τώρα πόσο έχει. Έχω πάθει σοκ με αυτό το παιχνίδι. Ήταν κάτι σαν το G-Police αλλά με αμάξι. Οδηγεί σε έναν αστακό που έχει περισσότερη δύναμη και θωράκιση από ένα τάνκ, που είναι πιο γρήγορο από μια Ferrari. τι άλλο θες. Αυτό, auto distract. Βάλτε το, παίξτε το και θα με θυμηθείτε. Resident Evil Survivor.
Εντάξει, μια περίεργη κατάσταση παιχνιδιού τώρα, δεν κάτσω να αναλύσω αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν με χάλασε, δεν το έπαιξα με Gunkon, αλλά δεν χαλάστηκα. Πολύ εντυπωσιακό. Για... Πολύ εντυπωσιακό συνεχίζοντας το story, έτσι μην μπερδευτούμε. Το πρώτο μου παιχνίδι του PlayStation, παιδιά, το Director's Cut. Από τότε το έχω. Είμαι πολύ περήφανος, όπως σας είχα πει. Μέσα και το demo του 2, απλά μου έχει σπάσει λίγο το slot εδώ. Θυμάμαι δηλαδή τη μέρα που πήγα και το αγόρασα με την οτροπία ότι οι γονείς μου θα μου πάρουν με το PSX και μου το πήραν μετά από ένα χρόνο σχεδόν. Είχα πάθει, το βλέπα στη βιβλιοθήκη και εγώ και δεν το έπαιρνα. Δεν πειράζει, αυτά είναι ωραίες έτσι αναμνήσεις. Εντάξει, και αυτό το πήρα λίγο πιο μετά, το είχα παίξει σε κόπια αλλά δεν γίνονταν να το πάρω σε γνήσιο. Το πήρα λίγους μήνες μετά ή κάνα χρόνο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αν και ήθελα να πάρω την έκδοση του Dreamcast μετά, γιατί είχε συμπέσει σχεδόν με το Dreamcast που είχε βγάλει και το remaster του και στο Dreamcast πραγματικά είναι το καλύτερο port, το έχω σαφώς. Αλλά αν είναι να παίξω Resident Evil 2 θα το παίξω πραγματικά, παιδιά, στο Dreamcast. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά, το καλύτερο Doom, το καλύτερο Doom όμως από όλες τις κονσόλες. Είναι γρήγορο, είναι 3D, είναι πανγρήγορο, είναι αψεγκάδιαστο, δεν έχει λάθη, έχει πολύ υλικό μέσα, είναι ένα παιχνίδι που θα κάτσεις να παίξεις ακόμα και σήμερα, πιστεύω, για εμάς τους παλιούς, τους ρετρό, τους παίχτες, και να γουστάρουμε πραγματικά, ειδικά όσοι ήμασταν και λάτροι στον first person shooters. Για τον Doom προσκυνάμε. Tomb Raider 2, και αυτό το είχα πάρει μικρός. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω το παιχνίδι. Τις πρώτες στιγμές μαζί του. Στο σινικό τείχος. Με τον T-Rex. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω όλα αυτά. Απίστευτες εποχές. Ένα από τα πρώτα μου παιχνίδια. Distraction Derby 2. Έχω περάσει πολύ καλά με αυτό το παιχνίδι. Πολύ καλά. Μακάρι να παίζω όταν διπλό. Φοβερό παιχνίδι, παιδιά. Πολύ καταστροφή. Πολύ, πολύ δυνατό. Πραγματικά θα ήθελα να δω ένα τέτοιο παιχνίδι σε remaster, κυκλοφορία κτλ. Με νέα γραφικά. Θα ήθελα να δω. Έχει βγάλει και συνέχεια το RAW. Αλλά θα ήθελα να δω ένα 3 ή ένα 4 π.χ. που λέει ο λόγος. Πολύ ωραίο. Και αυτό είναι και το τελευταίο παιχνίδι που θα σας δείξω, που είναι και από τα πρώτα που αγόρασα, πάλι με αυτές τις ωραίες όμορφες τικούλες που είναι λίγο πιο σπάνιες. Air Combat, παιδιά. Τι να πω τώρα για το Air Combat. Τι να πω. Είναι από τα παιχνίδια που τα είχα πάρει με τη μία σε κόπια και μετά ήταν τόσο γαμάτο που ήθελα να το ξαναπαίξω και τα λοιπά και που μου άρεσε όλο το concept να έχω πάρει όλα τα Air Combat, Ace Combat και αυτά, που το πήρα σε γνήσιο τότε. Απίστευτο. Αυτά είναι, παιδιά, τα παιχνίδια μου του PlayStation, νομίζω 39 σε νούμερο. Θέλω 5 παιχνιδάκια θέλω ακόμα, τα είπα και πριν, Metal Gear, Tekken 3, Alundra, Nightmare Creatures και Final Doom. 5 παιχνιδάκια θέλω, δηλαδή όσα από αυτά είχα περάσει και πολύ καλά μικρός. Θα ήθελα σίγουρα και το Castlevania το Symphony of the Night, αλλά αφού έκανα την βλακεία να το αφήσω τα περασμένα 7-8 χρόνια που μαζεύω retro video games, τώρα 5 εκατοστάρικα δεν δίνω για το Symphony of the Night. Το έπαιξα στο Xbox, το έκανα και full achievements, το έκανα και 206% και γουστάραμε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω και ένα τελευταίο κομμάτι της προσωπικής μου συλλογής από εδώ. Ξεκινάμε με PlayStation Pro. 1997, Φεβρουάριος και Ιανουάριος. Αφήσα μέσα διαφημίσεις πολλές, απίστευτες. Έβγαλε μόνο 2 τέτοιοι. Και αυτό εδώ το θυμάμαι πάρα πολύ. Software Center, παιδιά, ορίστε. Φιγουράριζε τότε στις διαφημίσεις. PlayStation Power. Κάπου έχω και τα άλλα τώρα, απλά έχω μαζέψει κάποια, τα έβγαλα την αποθήκη πολύ πρόχειρα. Το 3,
Το 4, αυτή την αφίσα την είχα πολλά χρόνια στο εφηβικό μου δωμάτιο. Αυτό εδώ είναι πολύ κακό το Photoshop του μοντάζ. Silent Hill Tips. Οπότε, ναι, αυτό το θυμάμαι. Μπορούσε, είχε skins, παιδιά, το PlayStation. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν τα είχα βάλει, βέβαια. Το είχα χαρίσει. Τεύχος 5. Διαφήμιση πίσω, Power Games που πήγαινα. Τεύχος 10. Τεύχος 10 εδώ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πρώτο τελευταίο ή το τελευταίο. Φιλάρα. PlayStation Tips. Πρώτο τεύχος. Είχε μέσα και demo. Το δεύτερο τεύχος PlayStation Tips. Όχι, το τρίτο. Μου λείπει το δεύτερο. Τρία βγήκανε. Έχω το πρώτο, το τρία. Μου λείπει το δύο. Α, να το, δεν το βρήκα πριν. Το πιλωτικό τεύχος του PlayStation Power που είδαμε πριν, το τεύχος 0, παιδιά, το είχα αγοράσει, είχε μέσα κάτι, είχε κάποιο δώρο, δεν είχε CD, είχε κάτι δώρο, θυμάμαι, ήταν σε μια ζελατίνα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Δύσκολο αυτό να βρεθεί, γενικά. Δύο πολύ δύσκολα PlayStation Guides, τα οποία ήταν εκδόσεις του GamePro. Βγήκανε μόνο αυτά τα δύο, και αυτό είναι συγκεκριμένα το πρώτο, το όμως 1, και αυτό είναι το όμως 2. Τα έχω ανεβάσει και στο αφιέρωμα του GamePro που έχω κάνει στο site με το Console Hunter, που για όσους δεν ξέρετε, έχω ανεβάσει όλα τα εξώφυλλα του GamePro για να βοηθήσω συλλέκτες να τα μαζέψουν, βλέποντας τα νούμερα και τις εικόνες του εξωφύλλου, γιατί όσοι τα πουλάνε στις αγγελίες δεν δείχνουν, δεν μπαίνουν σε διαδικασία να γράψουν ποιο νούμερο είναι, οι φωτογραφίες δεν είναι καλές, οπότε δυσκολεύεσαι και εσύ να αγοράσεις αυτά που σου λείπουν. Οπότε έκατσα και σκάναρα 137 τεύχη για να σας βοηθήσω, όλους εσάς που ασχολείστε με το ρετρό και τις συλλογές και τα περιοδικά. Δεύτερο τεύχος αυτό εδώ. Πολύ όμορφο. Περνάμε σε ένα άλλο περιοδικό PlayStation. Έβγαζε συλλεκτικές εκδόσεις, δηλαδή μας είχαν σπαμάρει πάρα πολύ, παιδιά, με αυτά τα περιοδικά. Πολύ πράγμα μέσα, πάρα πολύ. Εδώ τώρα έχω ένα περιοδικό που το είχα βρει, αλλά δεν έχω κατροβάλλον με τη σειρά. Τα PlayStation Magazine δεν τα έχω όλα εδώ, θα σας έχω φέρει μερικά. Είχαν βγει μέχρι το τεύχος 55. Και τα έχω όλα. Τα έχω όλα. Απλά αυτό ήταν νομίζω το τελευταίο που μου έλειπε. Και μου το έχω δώσει το παλικάρι στη ζελατίνα και δεν τα έχω φέρει τώρα. Εδώ έχω κάποια πρόχειρα. Τώρα έχω τόσα πολλά περιοδικά. Πραγματικά. Τι να πω, παιδιά, δεν έχω χώρο. Έχω φτάσει περίπου τα 550 περιοδικά. Και μόνο ένα μου μένει πλέον. Να πω ότι έχω όλα τα 90's ελληνικά console gaming περιοδικά και όλα τα περιοδικά του Pixel και του User που έχουν εξώφυλλα και αφιερώματα και αναφορές σε κονσόλες. Τα μάζεψα όλα αυτά τα τεύχη, τα οποία και αυτά δεν είναι καθόλου λίγα. Τα μόνα περιοδικά που δεν έχω μαζέψει και δεν με ψήνει, τουλάχιστον προς το παρόν μέχρι να μου γυρίσει το μυαλό είναι και αυτό, είναι το περιοδικό το PS2 Magazine που είχε βγει για το PS2. Έχω μόνο δύο τεύχη από αυτό. Και μετά είχε βγει και ένα τεύχος για το ένα περιοδικό για το PS3. Από αυτό έχω καμιά δεκαπενταριά. Δεν ξέρω αν έβγαλε περισσότερα. Αυτά όμως είναι που με νοιάζουν πιο πολύ. PlayStation 1, παιδιά. Επίσημη ελληνική έκδοση. Το νούμερο 1 με το Exhum. Δύο, G-Police. Τρία. Πολλά από αυτά τα είχα τότε, γιατί ήθελα τα CD. Γι' αυτό σας λέω, πάρα πολλά demo CD από τότε. Δεν ξέρω που τα έχω δώσει, ρε γάμο, το καιρό ακόμα. Final Fantasy 7, παιδιά, PlayStation 5. Κάποια εννοείται τα βρήκα για τα τελευταία 2,5 χρόνια που έκανα αυτή την προσπάθεια να μαζέψω όλα τα ελληνικά video games console περιοδικά. Ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα, και ακριβό και πιεστικό και πολύ τρέξιμο.
από όλα τα μέρη της Ελλάδας για να τα βρω, αλλά απέδωσε καρπούς αυτή η προσπάθεια. Τα μάζεψα όλα εν τέλει, μόνο ένα μου λείπει, ένα τεύχος. Το PlayStation, συγγνώμη, το Pixel Next Generation 138. Η Λάρα αυτό το τεύχος, παιδιά, το θυμάμαι σαν χτες, είχε μέσα του demo του Tomb Raider 2 και είχα σοκ. Gran Turismo, παιδιά, εδώ. Τέλος πάντων, επειδή έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο δικό μου το απόσπασμα, τα βλέπετε εδώ όλα στη σειρά. 12. Μητσικότσας 13. 14. Treasures of the Deep 15. 16. Fifth Element. Tenchu Stealth Assassins. 18. 19. Tomb Raider 3. 20. 21. Metal Gear, κοιτάξτε εξωφυλάρες. 23, 24, 25. Κοιτάξτε και την κατάσταση που τα έχω. 26, πού είναι το 27 κάπου. 27, 29. Ναι, Resident Evil 3. Απίστευτο. 11. Ναι, τα έχω ανακατέψει, τα άλλα έχω κάτω. Δεν το 50, ναι, και είναι νομίζω είναι μέχρι το 55. Ναι. Αυτά παιδιά από μένα. Όλα αυτά, τα περισσότερα από μικρός, όπως σας είπα, είναι μέσα στην καρδιά μου το PlayStation. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το μεγάλο πασχαλινό εορταστικό αφιέρωμα με το κατάλληλο επιλόγο. Φύγαμε. Λοιπόν παιδιά, και εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του εορταστικού πασχαλινού επεισοδίου. Ελπίζω να είδατε κάποια πραγματάκια ενδιαφέροντα, να μάθετε και κάποια άλλα. Αυτό είναι εξάλλου και ο σκοπός αυτού του καναλιού, να μοιραστούμε αναμνήσεις, εμπειρίες, την αγάπη μας πάνω απ' όλα για τις retro κονσόλες που έχουμε ζήσει όλοι, σαν πιτσιρικάδες και σαν όριμοι συλλέκτες τώρα. Πιστεύω ότι σας άρεσε το επεισόδιο. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήρθαν σήμερα εδώ για να γυρίσουμε αυτό το αφιερωματάκι. Εντάξει. Πιστεύω ότι σας άρεσε και εσάς. Καλά, παρασύνω. Να είσαι να είσαι καλά, Βασίλη. Καλύτερο καλά. Το αρνί. Το αρνί. Το αρνί το καλύτερο. Σας έδωσα έτσι λίγα κάτι κοψιδάκια. Θα φάνε και τσουρέκι τώρα με το αυγό μέσα το κόκκινο στο μέσα. Θέλουμε στα σχόλια να δούμε και ένα δικό σας top 5. Σας το λέω τώρα, δηλαδή όσοι γουστάρετε, αφήστε ένα σχόλιο με τα δικά σας top 5 παιχνίδια. Και φυσικά αν έχετε κάποιες αναμνήσεις σχετικά με αυτές. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε, το πρώτο κουτί του PlayStation 1 που λέγαμε είναι αυτό εδώ παιδιά που είναι του Mini. Έτσι ήταν το πρώτο design του κουτιού που το είχαμε αφαιρεθεί. Ναι, φαίνεται. Gameplay δεν έχει αυτό το επεισόδιο γιατί υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί λόγοι μέσα με το δωμάτιο του μωρού. Είναι λίγο από ανακατασκευή και δεν μπορώ να τα συνηθίσω τώρα όλα αυτά εκεί. Οπότε αρκεστήκαμε σήμερα σε μια κουβεντούλα, στην ανάμνηση, στην παρουσίαση των συλλογών μας συνδυαστικά. Θα έρθουν άλλα επεισόδια. Θα έρθουν, καλά, έχουν έρθει πάρα πολλά. Θα δείξουμε Metal Gear. Θα δείξουμε Metal Gear. Θα φωνάξω το Μάγκη, δεστούν με τους joystick να το κάνει ένα speedrun μόνος του. Να γουστάρει και να γουστάρουμε κι εμείς. Το κάνει πλάτινο. Να το κάνει πλατίνα, Μάγκη, πλατίνα στο οποίο θα σου κάνουν μπάγκι να βάλει τρόπους μέσα. Δεν τα πετάγεται έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε. Εντάξει, είπαμε ήδη πολλές. Ο νικητής βγαίνει τον ακούμε τελευταίο, δηλαδή πήγα καλά σειρά, Saturn με 64 και ο νικητής τελευταίος δηλαδή. Έτσι, το κάναμε γι' αυτόν, σειρά έχουμε κι άλλα μηχανήματα, να φύγουμε λίγο από τα 8 και τα 16 bit που έχουμε δείξει πιο πολύ στο κανάλι. Υπάρχουν κι άλλα ρετρό μηχανήματα, εμείς θα τα δείξουμε και όλα αυτά και τα πούμε γιατί και τα έχουμε. Και έχουμε και πάρα πολλά variations κουτιών. Εδώ ο Βασίλης αστήρευτη πηγή κουτιών. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι εδώ θεωρείται ρετρό. Δεν ξέρω εσείς παιδιά πόσο βλέπετε. Και εγώ εκεί το πιστεύω. Δηλαδή PlayStation 2, Xbox δεν τα θεωρώ εγώ. Ούτε εγώ. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ούτε βασικά αυτά. Βασικά το Dreamcast τα θεωρούσα λίγο. Αυτό. Και από εκεί και πέρα. Εντάξει, αλλά χρόνο με το χρόνο αλλάζει. Αν σκεφτούμε ότι. Ωριακά να μπορούσε. Ναι, για μένα έτσι. Ένα πιο νέο παιδί θα σου πει μεγάλη εγώ. Επίσημα πια θεωρούνται ρετρό. Ναι. Κοίταξε, εγώ ρετρό θεωρώ μέχρι 16 bit. Αλλά πλέον το ψιλοπιστεύω και αυτό εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και όλους τους φίλους εδώ που έχετε ξαναδεί, θα τους ξαναδείτε γιατί περνάμε πολύ καλά σαν παρέα κτλ. Μην έτσι συντονίζουμε στο κανάλι γιατί θα έχουμε και άλλα πολύ όμορφα επεισόδια. Και να πούμε χρόνια πολλά και πάλι, να είστε όλοι καλά, με υγεία και να περάσετε καλά. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή για να προσέχετε στους δρόμους.
Τα λέμε.